Γεια χαραμάκες. Λοιπόν, αντί να είμαστε εμείς στη Γερμανία με την ατυχία εκεί του Λοτζέσκι και του άλλου παίκτη, πήγαν οι άσχετοι. Κοιτάξτε τι μπάσκετ παίζουν. Άρα Ολυμπιακάρα μου, δεν πειράζει. Πού είναι ο κουμπαράκι μου. Στο μπάσκετ. Βάλε μικρόφωνα εκεί. Καταλάβες τι έγινε τώρα. Χτύπησε ο Γιάνγκ. Ο Λοτζέσκι, έτσι. Καλησπέρα, καλημέρα. Και πήγαν οι άσχετοι. Ποια λαμπορά τώρα, ποια φενέρ. Άσε. Πήγαν οι πανεγκυριτζίδες οι Τούρκοι εκεί. Πάει παράταση. Δεν πάει να πάει αυτό. Αλλά θα πάρουμε το πρωτάθλημα εμείς εδώ. Στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, ο τελικός γίνεται. Η ΑΕΚ, πάει η ΑΕΚ, 3-0 σκούπα. Πάει η ΑΕΚ. Μα αυτοί λέγανε. Από το 2004 εκεί έχει να νικήσει ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Έχετε να μας νικήσετε εσείς. 24-0 νίκες. Αυτά και δεν παίζουν αυτά να τα βάλετε. Τη βασίλισσα. Δεν τα βάζετε αυτά. Τι όχι, μα λέγανε, κάτι χρωστάμε, λέγανε πάλι. Ναι, τι χρωστάμε. Πάντο χρωστάμε. Τις μεγάλες. Για λεφτά πάντο χρωστάμε. Η μόνη αλήθεια που έχετε πει, το χρωστάμε. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Βαγγέλη το Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αγαπάει την ομάδα μας. Και εκεί που χρειάστηκε βοήθεια και στο βόλεϊ. Καταρχήν. Εδώ που τα λέμε μας την έδωσε. Μας την έχει δώσει εμάς, μας την έδωσε, του την έχει δώσει στο Μαρινάκη. Που αυτοί πήραν ένα πρωτάθλημα. Όχι, ρε φίλε. Δεν ασχολούνται ούτε με το ποδόσφαιρο. Τι να δώσει, κοίτα, δεν ασχολούνται. Ρετάκι μου. Και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού τι έχει πρόβλημα, Ερασιτέχνη τη Σπαρτά. Ναι, βλέπει ο. Καταρχήν δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο Ερασιτέχνη σε τέτοιε μεταγραφέ, αν δεν υπάρξει βοήθεια. Οι άλλοι γράφανε το παιδί μας παντρεύεται. Ποιο παιδί τους παντρεύει. Κάτσε, ρε, ένα λεπτό. Γιατί τα έχει μπερδέψει. Τα λε όλα μαζεμένα. Α το λέω και το πω μαζεμένα και εσύ κατά ανάγκη. Όχι, είπα κατά τις δύο. Ναι, κάτω τις δύο. Για να μιλάμε, δεν είμαστε εδώ. Ναι. Άκου τώρα, Άκη. Έγινε αυτό. Πήρα αυτό τον παίκτη που γράφαν οι άλλοι. Εγώ τα ξέρω εδώ πέρα. Ναι, που γράφαν οι άλλοι το παιδί μας παντρεύεται. Ποιο παιδί σας, το παιδί σας έκανε σαν τροζάρι. Άλλοι δεν καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, διαβάζει ρεπορτάζ του βόλεϊ του Παναθηναϊκού πριν 3-4 μέρες και έχει παντρεύτηκε ο Αγκάμες, το καμάρι μας, το Κολομβιανό. Εσύ να μην το δω. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, του Ερασιτέχνη. Έτσι, ότι παντρεύτηκε ο Αγκάμες που τον είχαν πριν 5 χρόνια στις τάξεις τους. Και τι γίνεται τώρα, ξαφνικά. Δεν μπορούν να το απεμπολίσουν ότι και καλά δεν είναι. Μας πείραξε ποιος Αγκάμες. Ναι, βέβαια. Αφού γράφανε για το γάμο του και για τα βαφτίσια. Και τι μας έκανε εδώ και τι πάθαμε τώρα. Γράψαν για το γάμο και για τα βαφτίσια. Για το άλλο δεν τα γράψαν. Εντάξει, τα βαφτίσια τα είδατε, τα είδατε. Ξέρετε πια. Όσον αφορά για τον Ερασιτέχνη, η ομάδα του Ολυμπιακού παίζει στην Ευρώπη. Όλες οι ομάδες του Ολυμπιακού παίζουν στην Ευρώπη. Όλες. Βόλεϊ, πόλο κτλ. Καταρχήν έχουμε παίξει 7 Final Four. Έτσι τα έχουμε. Ναι, στην Ελλάδα και Ευρώπη. Ναι, Ελλάδα και Ευρώπη. Από εκεί πέρα. Για Ευρώπη όμως ο Παναθηναϊκός εκεί έχει παίξει μόνο. Όχι, ποιος. Σε ποια άθλημα έχετε παίξει. Συγγνώμη λίγο. Μόνο στο μπάσκετ. Μιλάμε για Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός. Αυτό Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Ναι. Για πάμε στο Παναθηναϊκός. Βόλεϊ έπαιξε. Όχι. Δεν παίζει. Δεν θέλει. Δεν ήθελε. Ναι, δεν θέλει. Δεν έχουν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά. Πάει εκεί το βόλεϊ. Δηλαδή για Ευρώπη μιλάμε. Ναι. Παναθηναϊκός. Δεν λέμε. Πόλο εντάξει δεν έχουν. Ναι, ρε παιδί. Άκουρε. Ναι. Κάτσα τα βάλουμε πάλι. Πάτα μου τα κάνει όλα γρήγορα. Βόλεϊ έπαιξε. Όχι. Τίποτα. Πόλο. Πού να έπαιξε. Βόλεϊ γυναικών. Πού να έπαιξε. Τίποτα. Καλά, από ολόκληρο Παναθηναϊκός και τέτοια. Μόνο μπάσκετ. Ναι. Στο μπάσκετ που. Ναι. Και στο ποδόσφαιρο που αποκτήθηκατε με την καμπάλα. Ναι. Άντε. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Κοιτάξτε να άκουσα. Και πήραμε και δύο ευρωπαϊκά στο πόλο. Ναι. Τρία με κάτσε και μετά. Τρία. Τώρα, και θα πάρουμε κι άλλο ένα τέλος του μήνα. Τώρα που τα λες αυτά όμως, Τάκη, εγώ θυμάμαι κι άλλα. Ναι, για πες. Ότι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος που δοξάζει την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι Τσιγκάνα. Δεν υπάρχει γήπεδο. Δεν υπάρχει μόνο γήπεδο. Καναϊσκάκι και αυτό. Δεν υπάρχει γήπεδο για τον Ολυμπιακό. Έχουν ο κάθε πικραμένος, ο κάθε άμπαλος
Ο κάθε άτιτλος έχει γήπεδο δώρο. Βλέπεις, πας στη Θεσσαλονίκη, λέει πάρε το παλατάκι. Πάρε εσύ. Φτιάξε, λέει, εδώ τη λεωφόρο, να φτιάξουμε γήπεδο στους άλλους. Και μιλάμε για το μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό της Ευρώπης, όχι μόνο της χώρας. Ομάδα που να συντηρεί τόσα τμήματα, που να κάνουν όλα πρωταθλητισμό, δεν υπάρχει στην Ευρώπη, σας το λέμε. Βάλτε τα κάτω και θα δείτε. Θα τα είχαν βρει οι ρουφιάνοι σας. Θα λέγανε να η τάδε, η Μπαρσελόνα συντηρεί περισσότερα τμήματα του Ολυμπιακού. Αυτά είναι καλή. Τώρα μούγκα. Μούγκα. Ό,τι βλέπετε, τι δεν ακούγεται. Και αυτή η ομάδα, αυτός ο σύλλογος, αυτός ο οργανισμός δεν έχει κανένα δικό του γήπεδο. Έτσι ακριβώς όπως τα ακούτε. Ούτε το Καραϊσκάκι είναι δικό μας. Έτσι ακριβώς όπως τα ακούτε. Έχουμε εκείνο το βιντεάκι. Ένα βίντεο εδώ που βλέπαμε. Γιατί δεν το έχεις πάρει. Διώχτα ένα βιντεάκι. Διώχτα ένα βιντεάκι. Τι φίλο εδώ τώρα. Σκηνοθέτη. Μην κάνεις δουλειά με φίλους και συγγενείς σου λέω τώρα. Τι σκηνοθέτη τώρα. Διώχτα ένα σου. Και δεν βλέπεις πώς βγαίνεις ρε Άκη μου. Λάμπεις. Τι να λάμπω από πάρτι μου άμα περίμενα από εκεί. Ο Ολυμπιακός μας κάνει και λάμπω. Τι νομίζεις σκηνοθέτης και βλέπω μαράτε. Φύγε ρε και να έρθει ένας άλλος. Τι να είσαι σκηνοθέτης, ποιος είσαι ο Μπρισίμης. Άρα, ο τέτοιος είναι, ο Ιταλός, ο Ταραντίνο, άσε με τώρα. Δεν είναι Ιταλός. Ε, τι είναι. Δεν είναι Ιταλός. Αμερικάνος. Αμερικάνος. Πήγε και στην Ιταλία λίγο. Εντάξει, δηλαδή, άμα πήγε στη Βενετία, μια παντρός Ιταλός. Έταλο, πατάρα μου. Τελικά θα κατέβετε. Όχι, καταρχήν βλέπετε ότι είμαστε πολύ πιο ήρεμοι. Θα κατέβετε. Βλέπετε, Τάκη μου, και βλέπει και ο κόσμος ότι είμαστε πολύ πιο ήρεμοι. Δεν υπάρχουν αυτά τα νεύρα. Γιατί, γιατί θα δούμε ποδόσφαιρο, ρε. Ναι. Θα δούμε γι' αυτό που. Έστω και από την τηλεόραση. Ναι, έστω από την τηλεόραση, έτσι όπως τα έχετε κάνει. Και θα δούμε από του χρόνου τι θα καταφέρετε. Και τι θα γίνει. Και μακάρι δηλαδή να τα βάλουν όλοι κάτω, αλλά όχι μέσα στις περιόδου. Μέσα στο καλοκαίρι. Να βγάλουν νόμους, ναι, να βγάλουν νόμους συγκεκριμένους και να τους στείλει και να τηρούνται κιόλας, έτσι. Όχι να είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Αυτά, δηλαδή, εμείς αλίμονο. Γι' αυτό σου λέμε ότι είμαστε χαρούμενοι που θα γίνει το παιχνίδι. Οποιοδήποτε παιχνίδι. Παρόλο που ο Κλειών, εκείνο ο Σαββίδη, του είπε ρε, εγώ μην κατέβετε. Ναι, άκου είναι και πονηρό. Για να μην κατέβουμε. Για να πάει ο Πάοκ σίγουρα στην Ευρώπη. Ρε, Ιβάν. Και τα αδέρφια πώ θα το πει. Αυτό μπορεί να ήταν και το πιο έξυπνο που έχει πει τα τελευταία 15 χρόνια. Από το Ροστόκ. Εκγεννητή Ροστόκ. Εύκολο ρετακί. Φι. Ροστόφ. Πώ? Με φι. Πότε με Μιχάλη. Λέγει το φύσε πριν. Μιχάλη Στρογκόφ. Ποιος? Ο Μιχάλη Στρογκόφ. Τι να λέμε, Μιχάλη Στρογκόφ. Ο Μπρέζνεφ. Στρογκόφ. Ο Μπρέζνεφ. Και Μπρέζνεφ, σε φύ τελειώνει. Άκουσε, σκέψα όταν έλεγαν. Ή ο άλλος με το νησί που είχε στο. Μπρέζνεφ. Ένα νησί που είχε. Μπρέζνεφ. Σκέψα όταν έλεγαν Μπρέζνεφ. Ναι. Τι είναι, Μπόλε και Λόλεκ. Λοιπόν, τέλος πάντων θα κατέβετε. Ο Γκορμπατσόκ. Ο Γκορμπατσόκ. Ποιος Γκορμπατσόκ, Ρέκη. Μη κέντρο νησί που αλλιώς λεγόταν. Ο Κορμπατσόφ. Ο Κορμπατσόφ γενικά. Κατάλληλη είναι άλλο, ε. Έχει πάει. Ναι. Κατάληξε, φίλε με. Τέλο πάντων. Έλα άσε. Πάλι μου κοιτάξει πάλι. Πάλι. Πώ το πήγε από εδώ. Δεν θα κατέβετε. Ρε, από εδώ το έφερε από εκεί. Τέρμα οι δικαιολογίε. Πάλι στον πόλεμο, πάλι μέσα στην κατοχή, πάλι μέσα στα κρυοπαγήματα. Πώ με πήγε. Λέγαμε εδώ πέρα. Τώρα, δηλαδή, αν δεν βάλει πόλεμο μέσα. Δηλαδή, δεύτερο... Το Στάλιγκραν, έχει δει τη μάχη του Στάλιγκραν. Τα έχω δει, τα ξέρω. Μέσα στην επιχείρηση Παρπαδόσα είσαι. Λοιπόν, θα κατέβετε, ρε, τέρμα οι δικαιολογίε. Κατεβούνε, άστο. Μπορεί να φύγουνε πάλι. Όχι, πάλι τώρα πουθενά. Πού να πάνε. Άμα φύγουνε, θα έχουμε και την Brexit. Ρε, αυτό το Μανολά, γιατί τον έχετε προπονητή, ρε. Ξέρει από τακτική. Τι το πήρατε αυτό το Μανολά. Τι ανθρώπου τώρα με το Μανολά τώρα, δηλαδή. Τι σε νοιάζει εσένα για το τι, δηλαδή τι πόνο έχει πιάσει. Δεν έχουμε ασχοληθεί με την ομάδα μα. Τι πήρανε το ένα, καλά κάνανε και πήρανε. Έχουν αυτό τον πρόεδρο, έχουν αυτού του παίκτε, αυτό τον προπονητή. Ρε, αυτοί τραγουδιστή. Είχαν έναν άλλο τραγουδιστή, σημαντικό. Ναι, άλλο, άστο μάλλον. Εντάξει, τουλάχιστον σοβαρό. Είχαν έναν άλλο να. Ωραία. Πήγαμε και με τον Κόκοτα και έλεγε βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει. Δεν τα κατηγορούμε αυτά, έξω καρδιά, γιατί ρε τα εκεί. Η ομάδα σου παίζει μπάλα. Και τι κάνουμε τώρα, δηλαδή. Έλα, κοιτά, γιατί την έχει πάρει κανεί σοβαρά. Τέλεια η τακτική. Θα φάτε αυτά που τόσο καιρό
Προσπαθούσατε να γλιτώσετε. Όχι, δεν τα ζητάτε. Προσπαθείτε να τα αποφύγετε. Τα ζητάτε, αλλά λέτε ότι δεν τα ζητάτε. Τέλος πάντων. Έχετε σπάσει και τα νεύρα των παιχτών του Ολυμπιακού, αλλά προς το καλό. Έχουνε μουρλαθεί να σας βάλουν κάτω να σας δείξουν τι θα γίνει. Να σας πω εγώ τι έχει γίνει. Μόνο οι γυναίκες των παιχτών, ας τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μόνο οι γυναίκες των παιχτών που τα έχουν βάλει με εσάς. Έχει κάτι νεύρα ο Ιντέγε. Που τη γυναίκα του Ιντέγε να τη δει. Πού θα τη δείτε. Να φάτε καμιά τηγανιά από εκεί, δεν γλιτώνει με τίποτα. Μόνο οι γυναίκες, δηλαδή τι γίνεται τα γυναίκα. Λέει τώρα, πότε θα πάμε διακοπές. Λέει τώρα, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Πριν 15 μέρες ήταν να αποδεσμευτούν οι παίκτες μας. Έτσι. Που τα γινόταν ο τελικός κυπέλλου κανονικά. Το μόνο αυτό καταφέρει. Βάσει προγραμματισμού. Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό θέλουν τώρα και αυτοί. Ναι, να βγούμε εκτός ρυθμού, να εκνευριστούν οι παίκτες μας. Θα δείτε τον εκνευρισμό την Τρίτη. Ποιος θα εκνευριστεί και πού. Τι εκνευρισμό, ρε. Πήγανε προς το μικροδήμο, το φάγανε και λάγανε. Λέγανε άντε πότε θα αρχίσει ο αγώνας. Όχι μόνο αυτό. Έχουν μια αγωνία και να το ξέρει ο κόσμος ότι έχουν μια αγωνία οι παίκτες μας να τους αποδείξουν ότι 31 βαθμούς διαφορά στο πρωτάθλημα δεν είναι αέρα πατέρα. Θα το δείτε μεθαύριο. Το Τάκι παρεμπιπτόντως, τι γίνεται με το πρωτάθλημα της Ανταρκτικής Λίγκας. Της Ανταρκτικής Λίγκας. Δηλαδή. Είναι η Αδριατική Λίγκα. Έτσι. Είναι η Ευρωλίγκα και είναι και η Ανταρκτική Λίγκα που λέει και ο φίλος μου ο Μάικ Καρταγιάννη. Αυτή που είναι άκου, η Ανταρκτική Λίγκα, ναι. Η Ανταρκτική Λίγκα είναι. Εδώ τα play-off. Η μία 40, η μία 31. Ναι, ρε, ο Μάικ. Μπράβο, ρε. Γεια σου, ρε Μάικ Καρταγιάννη. Μία 30, μία 40, μία 50. Ναι, τι 30, τι 40, τι 50. Ναι, 43 θα πάω. Τρέλα 50 είδες. Και του χρόνου μεγάλη διαφορά. Ακόμα okay. Πιο μεγάλη διαφορά. Τι, ας του χρόνου να βάλουμε προσοχές, δεν τα ξέρεις. Δεν σας λέω από τώρα γιατί θέλω να κάνω καλό καλοκαίρι. Του χρόνου. Ναι. Θα βάλαμε λέει προσοχές της Σαφίδης. Πού. Ρε τι προσοχές. Ρε Σαφίδη, δε κλαίω. Τι προσοχές να βαρέσουμε με σένα. Άκου να δεις τι παθαίνει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Καταρχήν όχι προσοχή, ούτε ανάπαυση, ούτε τίποτα. Δηλαδή μόλις σας βλέπουμε. Με το που σας βλέπουμε. Όχι προσοχές, όπως είμαστε από εδώ, τα παίρνουμε και τα μπατάρουμε απ' την άλλη. Έτσι. Δηλαδή για να ξέρεις τι γίνεται. Να σου αποδώσω την πραγματικότητα, τις προσοχές στον γκούλαγκ. Ξέρεις τι είναι τον γκούλαγκ. Ναι, το μπούλινγκ αυτό. Και μπούλινγκ. Α, άλλο ναι. Γκούλαγκ, ρε, στρατόπεδα συγκεντρώσεις πάνω στη Ρωσία, Σιβηρία. Άσε ρε, και αυτά είναι εδώ, πώς το λένε. Τι. Νταχάου, τέτοια. Άλλα αυτά. Άλλα, άλλο. Αυτά ήταν για τους Ρώσους, τον Γκούλαγκ πάνω. Όποιος έκανε άσχημη, πήγαινε εκεί. Ωραία. Τον αφήνανε στη βαθμολογία. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, είχε μείον 40, δηλαδή. Δεν πήγαινε στη θέση ΠΑΟΚ. Δεν τα κατέβετε, ρε. Πήγαινε στη θέση ΠΑΟΚ, λέει, να πεθάνεις μόνος από το ψύχος. Πήγαινε ο άλλος. Καθόταν εκεί μείον 40, πόσο να αντέξεις. Θα παίξει και ο Μπαρμπαρόσα. Πώς τον έγραφε τον παίκτη που πήραν. Δεν με νοιάζει, ρε Τάκη. Εγώ θέλω να παίξουμε μπάλα. Εγώ αυτό δεν με νοιάζει. Ποιος θα παίξει από εμάς, ποιος θα παίξει από αυτούς. Εγώ θέλω να παίξουμε μπάλα. Τόσοι αυτοί εκεί. Τόσοι ήταν. Ε. Τόσοι ήταν. 13. Κατεβείτε 13. Ας τα δούμε όλα. Δεν με νοιάζει, Τάκη μου. Αυτό μπορούμε να παίξουμε μπαλίτσα. Γι' αυτό μας ικανοποιεί. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό έχουμε γίνει. Ακολουθούμε το ποδόσφαιρο για να βλέπουμε τι γίνεται στο χορτάρι. Αυτό, όχι τι γίνεται. Είναι σκόπιμο αυτό το πανηγύρι, έτσι. Ποιο πανηγύρι. Αυτό που κάνανε, δεν κατέβαινα αυτά. Ο Κοντονής έκανε αυτά που του έλεγε ο άλλος. Ναι, δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα, καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση γκρίνια. Άλλο. Να ήταν Ολυμπιακός μόνο, να έχει συμφέροντα Ολυμπιακός, θα υπήρχε περίπτωση Brexit, έτσι, για να τιμωρήσετε τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, τώρα που οι συνομιλητές του Υπουργού θέλουν να φτιάξουν γήπεδα, θέλουν να. Δεν μπορεί. Τι δάνεια να πάρεις, με τι έχει εγγύα. Δηλαδή, για να πάρεις δάνεια, σου λέει. Σου δεσμεύω τις εισπράξεις, σου δεσμεύω το ποσοστό όταν πάρω τα τηλεοπτικά. Τα 6.000 σου δεσμεύω. Ναι, τέλος πάντων, ό,τι είναι. Ή όταν πάρω τα τηλεοπτικά. Από 10 ευρώ, ναι, μωρέ. Τα 6.000 σου δεσμεύω. Ένα λεπτό, ναι. Μάλιστα. Ναι, άλλο τι θα κάνουμε. Όταν πάρω τα τηλεοπτικά, ναι. Θα πάρεις τόσα λεφτά. Ναι. Τώρα, μα ξέρετε, δεν πρόκειται να πάρει τίποτα από κανένα. Καλά, να σου πω κάτι, μια και το λες, να δεις τι απατεωνιά βλέπω εγώ. Βγαίνει ο Αλαφούζος και λέει, θα βάλω 5 εκατομμύρια. Αλλά προς το παρόν δίνω 250.000 προκαταβολή. Ναι. Ούτε τα μισά. Ρε παιδί μου, ένας πρόεδρος που βάζει 5 εκατομμύρια λέει πάρτε τα 2,5 προκαταβολή. Ναι. Πάρτε τα 2. Όχι τα 250.000. Λοιπόν,
Επειδή δεν θα κάνετε μεταγράφες. Τι είναι Παντελόνι, Λατάκη, τι είναι ο Βανάκη. Εάν δεν σας έλεγε δεν θα κάνετε μεταγράφες, δεν υπάρχουν λεφτά, έτσι. Άμα σας έλεγε δεν κάνουμε μεταγράφες, δεν απολάγατε διαρκείας. Οπότε, οπότε σας έχει βάλει στο τρυπάκι ότι θα φτιάξει γήπεδο. Θα το δείτε και το γήπεδο που θα φτιάξετε. Για να πάμε να πάρετε διαρκείας. Άλλος άλλο. Άλλος και άλλο. Και να πάρει παίκτης αυτός μετά. Ναι. Ό,τι σας λέω. Άλλος άλλο από εκεί. Εμείς από πρώτη, πότε εκεί βγαίνουν τα διαρκείας και αυτά. Σε λίγες μέρες νομίζω, έτσι, το 1η Ιουλίου, πότε. Τι είπα, τον ήσαν οι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι, παιδί. Ε. Δεν είναι εκεί. Δεν μπορούσες. Τι, εδώ είναι ο Ολυμπιακός, δεν έχει. Άλλο, δεν με, εντάξει. Και τι θες να κάνω, σαν χορδί μου τώρα και τον Μπορούσι. Άσε για την ομάδα του. Χαίρετε, ξέρεις. Τι να χαρώ, μωρέ, άσε με, μωρέ. Για αυτά τα 2,5 ευρώ που έχεις παίξει. Για 2,5 ευρώ, ρε. Να έχω βάλει 3 ευρώ να κερδίσει η Brighton. Ναι. Αυτό. Τι είναι η Brighton, σφουγγαράκι. Championship. Yeah. Βλάκα καλά. Λοιπόν. Όχι, θέλω, απλά θέλω να βλέπω τα μεμέτια παρκαρισμένα. Έτσι. Έλα, μωρέ. Δεν θέλω. Μπουνταλάδες, ρε. Σπανικυλτζίδες. Μπουνταλάδες είναι. Τώρα βλέπω αλλού. Μπαίνουν στο Αιγαίο και μετά. Φαίνονται κάπου κάτω. Πάει ο ψαράς και τους φέρνει στο κυνήγι. Μπουνταλάδες είναι, ρε. Μιλάμε για άσε. Όχι, κάτι έκανα. Τους πήρε ο ψαράς στο κυνήγι την πειρά, βλάκα το πώς τη λένε αυτή. Μπουνταλάδες. Ναι, εντάξει, άσε με τώρα με τους τρίπους. Απλά σου λέω. Εσύ το μου το πες. Δεν θέλω να πανηγυρίζω αυτό. Τι είναι τώρα. Έχουν φάει μαμίσι από τον Κολοκοτρώνη που θα το θυμούνται αιώνια. Όσο καλοκαιριάζει, αυτά θα μου κάνει, θα ανατρέχουμε πάλι στου πολέμου. Για Τούρκου, όταν με μιλήσει για Τούρκου, θα του λέω την ιστορία του. Για μπάσκετ του μιλάω. Έχουμε πει. Πατόκορφα. Άσε με τώρα. Πώ τα είπε όλα αυτά με μία φράση. Με μία συλλαβή. Με μία συλλαβή. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν. Θα κατέβετε, ρε. Θα κατέβετε. Ναι, είπαμε. Τι άλλο έχουμε, κάτσε. Πριν να σας δώσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, άσε να κατέβουμε. Μέχρι να κατέβουμε, μετά που θα κατέβουν αυτοί που θα κατέβουν, ναι. Εμείς να πάμε στη Βουδαπέστη που θέλουμε. Γίνεται πανικός έτσι. Ναι. Πες τα τηλέφωνα και τις μετρήσεις. Τηλέφωνα, αν υπάρχουν τηλέφωνα. Ναι, μωρέ, πόσο κάνει εκδρομή πήγα να πω. Είπαμε, οδική εκδρομή 125 ευρώ με 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό. Η μία διανυκτέρευση είναι στο Βελιγράδι. Που πήγαμε πρόσφατα και είναι υπέροχα. Ναι, καταπληκτικά. Και οι άλλοι είναι στη Βουδαπέστη. Ακόμα πιο καταπληκτικά. Διαλέγετε πού θέλετε να μείνετε, από ποια πλευρά του Ντούναβη, αριστερά, δεξιά ή και στην Κίτη. 125 ευρώ είναι, παιδιά, είπαμε. 33 ευρώ είναι μόνο τα εισιτήρια του αγώνα. Μια πολύ ναι, όποιος καλή τιμή. Και, μόνος, δηλαδή έτσι, και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να προμηθευτεί εισιτήριο, θέλει να πάει με άλλο τρόπο, μάλλον μέσω μάλλον, μπορεί να προμηθευτεί στήρα το τμήμα μελών του Εραστέχνη στο Καραϊσκάκι και στα γραφεία του Εραστέχνη στην πλατεία Αλεξάνδρας Παύλα Ολυμπιακού. Γιατί έχει ονομαστεί επίσημα Ολυμπιακού, απλά δεν είναι Αλεξάνδρα. Είναι δυνατότο. Τι γίνεται, πού είμαστε. Πάμε στα τηλέφωνο. Άσε τα μηνύματα τώρα, εκεί διαβάζω. Πάμε, πάμε, όπου θέλεις, Άκη μου. Καλησπέρα. Να τα είδες, παγώθηκες. Έλα, λέγε. Εμπρός, φίλε. Καλησπέρα, μάγκες. Στο κύπελλο, ό,τι και να κάνουν, έχει έρθει ήδη στο λιμάνι. Εντάξει, παιδιά. Γεια σου, Τάσο Γίγαντα. Είναι σοβαρότητα. Αυτό που μου έκανες εχθές με το αλάτι. Οι παίκτες της ΣΑΕΚ και του ΠΑΟΚ θα φάνε τιμωρία. Για τα μπουκέτα που ρίχναν. Οι παίκτες του ΣΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Κόκκινε, παιδιά, τιμωρία θα φάνε. Άμα δεν είναι, μπλέκεται Ολυμπιακός, δεν υπάρχει τιμωρία, τα δείτε. Μήπως τιμωρηθούμε εμείς, κάτσε να δεις. Μήπως τιμωρηθούμε εμείς που δεν υπήρχαμε. Καταρχήν πρέπει και από βίντεο να πάρουν και άλλους παίκτες που μπλέχτηκαν στα επεισόδια. Αυτό δεν το βλέπω να γίνεται. Μόνο στον Ολυμπιακό γίνεται αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε. Κιτάκη. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Καλά εσύ. Σας καλώ από την Εύβοια. Ναι, τι ομάδα είσαι. Είμαι Ολυμπιακός. Το όνομά σου. Και θα ήθελα να κάνω, Ευαγγέλη με λένε, θα ήθελα να κάνω αναφορά σε 5 πράγματα. Ναι, πες τα. Ένα, πρώτα απ' όλα, τον πόλεμο που τρώει αυτή η ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός Πειραιός, το μεγαλύτερο συγκρότημα όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο, δεν θα το άντεχε καμία άλλη ομάδα.
αυτό το βρώμικο και τον υποχθόνιο πόλεμο. Δεύτερον, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Μαρινάκη, σε αυτόν τον Τιτάνα, σε αυτόν τον άνθρωπο που μας χαρίζει παντελονάτα και πυρεώτικα τέτοιες μεγάλες χαρές, σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος τίμια μας έχει αποδείξει ότι είμαστε μια τεράστια ομάδα, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό τομέα, αλλά και με τη τεράστια και σωστή υποστήριξη που κάνει στον ερασιτέχνη, ξεβρακώνοντας όλες τις ομάδες με τρόπο παντελονάτο και πυρεώτικο. Σε τρίτο κομμάτι, θα ήθελα να πω σε αυτούς τους λασπολόγους, οι οποίοι εδώ και χρόνια μας πολεμάνε, ότι εμείς θα τους αντιστεκόμαστε με δίκαιο και πυρεώτικο τρόπο. Όσο αυτοί πετάνε λάσπη, ο κύριος Μαρινάκης θα πετάει λεφτά. Αυτό να καταλάβουνε. Όχι, θα πετάει λεφτά. Θα επενδύει. Όχι, ναι, όχι, ναι. Θα πετάει λεφτά, θα βοηθάει την ομάδα. Ναι, θα επενδύει παντελονάτα και πυρεώτικα και θα τους πονά με τρόπο τίμιο. Ωραία, Βαγγέλη. Θες κάτι άλλο να πεις? Εν συνεχεία, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο μπασκετικό κομμάτι. Ναι, πες. Θα ήθελα να πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ στους κύριους Αγγελόπουλους, οι οποίοι εδώ και τόσα χρόνια μας κάνουν υπερήφανους και θα παρακαλούσα θερμά να κάνουν ένα ευχέλαιο σε αυτή την ομάδα. Ένα ευχέλαιο, γιατί αυτή η ομάδα, αν δεν είχε αυτές τις ατυχίες και αν δεν έλειπε ο Λοντζέσκι και ο Γιάνγκ, αυτή η ομάδα σήμερα θα έπαιζε τελικό. Ένα τελικό τον οποίο σήμερα θα κάποια άλλη ομάδα, αλλά σήμερα είδαμε ότι ο έρωτας κυρίου Χριστοδούλου, κυρίου Χριστοδούλου και του κύριου Ομπράντοβιτς δίκαια βασιλεύει. Μάλιστα. Τεχνική ποινή δεν έδωσε σήμερα πεντακάθαρη. Μπήκε μέσα στο γήπεδο. Αυτά που έκανε παλιά στο ΟΑΚΑ και στο ΣΕΦ, έμπαινε μέσα στο γήπεδο με Λιτζανάς και έκανε ό,τι ήθελε και είχε συνεχώς την υποστήριξη των διαιτητών. Και σε τέταρτο κομμάτι θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε τον κύριο Κοντονή να δράσει όπως πρέπει και επιτέλους να μας πούνε συγχαρητήρια, να έρθει κάποιος άνθρωπος να πει συγχαρητήρια που έχουμε κάνει το σπίτι μας. Το γήπεδο Γιώργης Καραϊσκάκης που το έχουμε κάνει εκκλησία, το έχουμε κάνει λες και είμαστε Premier League, δεν έχει πέσει μέσα ούτε καλαμάκι από κοκακόλα δεν έχει πέσει και βλέπετε τι γίνεται στα άλλα γήπεδα και δεν έχει βγει κάποιος να μας δώσει μια φορά συγχαρητήρια. Δεν γίνεται, θα ας πω. Βαγγέλη, όχι, δεν θέλουν. Θέλουν την αναμπομπούλα, Βαγγέλη μου. Τι συγχαρητήρια να δώσουν. Δεν ξέρω τι δεν θέλουν. Ξέρω εγώ και σου λέω. Ξέρω ότι θύρα 7, ξέρω ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει φτιάξει ένα γήπεδο το οποίο είναι... Δεν σας ακούω, μπορώ να μιλήσω. Μίλα. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης και η θύρα 7 πάνω απ' όλα που είναι η ασπίδα του Ολυμπιακού μας έχει προστατεύσει την ομάδα. Έχει κάνει το γήπεδο Premier League και παρόλα αυτά δεν ακούμε τα εύσημα. Και ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που επιδεικνύει το πώς παίζεται το σύγχρονο και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και όχι σαν Νούνι και σαν Αούγκανι που πάμε σε κάποια άλλα γήπεδα και εμείς τους έχουμε με μπουφέδες και μέσα στο γήπεδο έρχονται με προστασία με τα πάντα, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Ο κόσμος είναι λες και είμαστε σε εκκλησία και κάποιοι άλλοι μας πετάνε φωτοβολίδες ευθείας βολής και τα λοιπά και τα βαφτίζουν όπως θέλω. Και θα ήθελα να πω κάτι άλλο για να κλείσω, να μην σας κρατάω. Θα ήθελα να πω σε κάποιους κύριους αλαφούζους και σε κάποιους κύριους τυγράφους να μ' ακούσουν καλά. Τέτοιο βρώμικο πόλεμο στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος δεν περνάει. Δεν περνάει και η βρωμιά τους δεν θα περάσει. Να το ξέρουν αυτό. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι και θα είναι πάντα δίπλα σε όλα τα τμήματα και το μόνο που ζητάμε είναι ποδόσφαιρο και να μην πετάνε άλλο λάσπη σε αυτό που αγαπάμε. Αν δεν μπορούν να το κάνουν με λεφτά, να μην πετάνε λάσπη. Δεν αντέχουμε άλλη λάσπη. Για να συντηρούν, αντέχουμε εμείς. Για να συντηρούν. Αυτοί δεν αντέχουν άλλους τίτλους. Άλλη έλλειψη τίτλων. Έλλειψη αντέχουμε τίτλων, από λάσπη. Έλλειψη, να βάλουν λεφτά όπως κάνει ο κύριος Μαρινάκη. Όπως κάνει ο κύριος Μαρινάκης, επενδύει ο κύριος Μαρινάκης, επενδύει και βλέπεις τι κάνει η ομάδα. Κοντράρεται ομάδες 300 και 350 εκατομμυρίων. Λοιπόν, να επενδύσουν αν θέλουν να διατηρούν τίτλους. Και όχι από site και από διάφορα άλλα μέσα με βρώμικο και υποχθόνιο πόλεμο να μας κάνουν πόλεμο, γιατί οι ομάδες φτιάχνονται με χρήματα, με επενδύσεις
και τίμια. Όχι με βρωμιά διάμεσο το site με διάφορους βρώμικους σε εισαγωγικά δημοσιογράφους οι οποίοι είναι οι ίδιοι προπαγανδιστές, τα ίδια άτομα τα οποία προκαλούν τη βία. Αυτοί που λένε κατά της βίας είναι αυτοί που τα προκαλούν. Να περάσουν λοιπόν από το γήπεδο που λέγεται Γεώργιος Καραϊσκάκης, από αυτόν τον ναό, να πάρουν μαθήματα το πώς παίζεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, τι θα πει κλίμα σύγχρονης ομάδας και τι θα πει σεβασμός προς τον αντίπαλο. Εδώ πέρα έχουν περάσει μεγάλες ομάδες, τεράστιες, Ατλέντικο, Ρεάλ, τα πάντα και Άρσεναλ και μας έχουν δώσει τα εύσημα για τη συμπεριφορά μας. Δεν θα βγαίνει κανένας από βρώμικα site αυτή τη δουλειά και αυτά που περνάμε να τα λασπώνει και να κάνει τέτοιο πόλεμο. Άκου, Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Κοίτα, φαινομενικά, πώς έχουν τα πράγματα, ότι αυτοί και καλά χτυπάνε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, τώρα μιλάμε στο κρύσταλλο, δεν κολλάει λάσπη, έτσι. Από εκεί και πέρα, βασικός αποδέχτης είναι να παρηγοριούνται οι οπαδοί τους και στην ουσία να τους δίνουν σανό στα πρόβατα τους οπαδούς τους ότι φταίει ο Ολυμπιακός. Όσο βλέπεις τέτοια, δεν πρόκειται να υπάρχουν επενδύσεις, δεν πρόκειται να βάλουν μία. Δηλαδή, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν είναι τόσο εναντίον του Ολυμπιακού. Είναι για συντήρηση των δικό τους τελευταίων εναπομείναντων οπαδών. Αυτό είναι. Εντάξει, σίγουρα. Μας δημιουργεί ένα εκνευρισμό. Ναι. Αλλά μετά ξεπερνιέται ο εκνευρισμός. Μόλις δεις εδώ πέρα πάλι τις κούπες, λες τι κάνανε μια τρύπα στο νερό. Σίγουρα μας σκοτίζουν το νερό. Δεν το δηλητηριάζουν τον κόσμο. Κάποια στιγμή αγαναχτούμε κι εμείς. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραμμής, μόλις κάνουμε ταμείο, παπ, οι κούπες εδώ πέρα κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Έτσι θα είναι. Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Για να κλείσω, μην σας κρατάω, χίλια συγγνώμη. Θα ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, στον πανάξιο αντικαταστάτη του τεράστιου τιτάνα Σοκράτη Κόκαλη, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, παντελονάτος Πειραιώτης και πάνω απ' όλα Ολυμπιακός. Και θα ήθελα να πω επίσης και ένα τεράστιο μπράβο σε αυτή την οικογένεια των κύριων Αγγελόπουλων, οι οποίοι έχουν σπαταλήσει πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ για να φέρουν αυτούς τους τίτλους και πόσους άλλους μας έχουν κόψει σε κάποιο άλλο άθλημα το οποίο δεν ακούγεται κι ούτε κιχ. Αλλά και σήμερα πάλι είδαμε ότι ο έρωτας ζει, Χριστοδούλου και ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, αυτόν τον τιτάνα που μου δίνει αυτές τις χαρές στα 23 μου να έχω χαρεί τόσους τίτλους. Και να συνεχίσει έτσι, μάγκικα πυραιότητα, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ στον κύριο Αγγελόπουλο και φυσικά και στη τεράστια προσπάθεια η οποία γίνεται πάντα με τίτλους και φαίνεται στο τέλος, όπως λέμε στο τέλος, ξυρίζουμε στο γαμπρό. Την τεράστια προσπάθεια που γίνεται στον ερασιτέχνη Ολυμπιακό που έχει σαρώσει τα πάντα και όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαπρέπει, με συγχωρείτε. Και αυτό δεν το έχει καταφέρει καμία ομάδα στον κόσμο να παίρνει παντού ευρωπαϊκά. Καμία! Ολυμπιακός Πειραιώς, είμαστε ευλογημένοι. Σας ευχαριστώ πολύ, Τάκη και Άκη, τα χαιρετίσματά μας. Να σε καλά, λεβεντιά. Με εντυπωσίασε, φίλο, 23 χρονών. Εκτός τα 18 πρωταθλήματα που έχει δει, ξέρετε τι του γίνεται. Να πούμε, όσον αφορά την ομάδα μας. Να πω, εκεί δεν πιστεύουν κάποια site παλιότερα. Όχι, και τώρα κάνουν προπαγάνδα. Μπράβο, Σωρεμάκα, μπράβο. Και όχι μόνο αυτό, να συμπληρώσω και εγώ ότι βλέπουμε όλοι, μια που τελείωσε με το ερασιτέχνη, ότι το 10 ευρώ και το 50 ευρώ πιάνουν τόπο, έτσι. Δεν πάνε στο βρόντο και πρέπει να συνεχίσουμε όλοι με αυτό το ρυθμό, η παρουσία μας. Εκτός από τα γήπεδα του ερασιτέχνη, είτε στο γήπεδο του ποδοσφαίρου, είτε στα γήπεδα του μπάσκετ, ενισχύει και εκεί, γιατί υπάρχει το 10% το οποίο το αποδίδουν. Δεν είναι σαν τις άλλες ομάδες που η μάνα και ο πατέρας Παναθηναϊκός. Δεν σκαλίζεις. Όχι, δεν σκαλίζω, λέω την πραγματικότητα. Όχι. Βάζουμε, ας πούμε, 100 ευρώ, τα 50 ευρώ. Όχι, λέει, δεν πληρώνουμε. Για μαγεία. Κάκι, που επειδή είναι διαφορετικό να σε ΑΕΚ, που λένε αυτοί και μας σκοτίζουν τον έρωτα. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, βέβαια. Είναι διαφορετικό να λες ότι η μάνα ΑΕΚ και κάτι πιασάρικα
και όταν είναι να αποδοθεί, να δώσει η ΠΑΕ το 10% των εισιτηρίων που δικαιούται η ερασιτεχνική ΑΕΚ, να μην τα αποδίδει ποτέ. Και να βγαίνει η ερασιτεχνική ΑΕΚ και να λέει, εμείς έχουμε πάει πίσω και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους αθλητές μας, γιατί δεν μας έχουν αποδοθεί ούτε τα ξενοδοχεία, ούτε τίποτα, τέλος πάντων. Δεν μας έχει αποδοθεί από την ΠΑΕ το ποσοστό που μας δικαίως δικαιούμαστε. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το πάρουν, αλλά πώς θα το πάρουν. Αλλά λέμε τώρα τόση ευρωστία και τόσος οργασμός και τόσες κατασκευαστικές να έχουν πέσει πάνω και λεφτά και εκατομμύρια. Πούντα, ρε. Πούντα. Και δηλαδή, και, άμα σας πούνε να δώσετε ένα δεκάρικο και κλέβετε τα λεφτά. Όχι κλέβετε, δεν μπορείτε να τα κλέψετε. Μπαίνετε σε διαδικασία να καταχραστείτε τα λεφτά της μάνας ΣΑΕΚ που δικαιούται. Έτσι, ρε, αφήστε μας με το πείμα. Οι άλλοι θέλετε να κάνετε και μέλι. Τι μέλι να κάνετε, ρε, κατάκια. Ρε, πάτε καλά πινέλο καμιά πλογιά να βάψετε. Όταν το κάνει ο Ολυμπιακός. Σας δουλεύει άλλος για λεφτά και αγίπεδο. Μαζί να ξεκινήσαμε τα μέλι. Μετά που ξεκινήσατε και εσείς θέλατε να κάνετε και μέλι. Τι μέλι, ρε. Εμείς είμαστε 60.000 και πλέον και εσείς 300. Αγαπάει κανείς την ομάδα σας με το στόμα. Ναι. Με το στόμα. Με το στόμα χτίζει σαν λόγια και κατόγια. Με τα λόγια. Εδώ πέρα, τι κάνετε, έμπλακτα. Όλο πείμα και ιδέα. Γι' αυτό το λέω και στο φίλο το προηγούμενο. Αυτή, όλα αυτά τα τσοσάιτ, τα τσατσοσάιτ, τα τσατσοκάναλα. Και οι ρουφιάνοι, και αυτοί οι εφημερίδες και οι πληρωμένοι, οι δημοσιογράφοι, αυτούς, άκου να δεις, θα τους κυνηγήσουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι, γιατί δεν είναι εκεί πέρα. Φαινομενικά για να κάνουν και καλά ζημιά στον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι γι' αυτό. Είναι για να συντηρούν τους οπαδούς. Τα πρόβατα και να λένε ότι της κάθε ομάδας, είτε ΑΕΚ λέγεται, είτε ΠΑΟΚ, είτε Παναθηναϊκός. Και να λένε το, να κάνουν το άσπρο μαύρο και να πετάνε τα προβλήματα κάτω το χαλί. Πάντα φταίχτης είναι ο Ολυμπιακός, παίζει δεν παίζει, έτσι. Αυτούς έχουν αποδέκτες. Μην πιάνεστε κορόιδο. Τα εκνευριζόμαστε. Εμείς θα τους ακούμε, θα λένε τις παπαριές. Καλησπέρα. Πάντα τα εκνευριζόμαστε. Καλησπέρα. Bonjour, με τι τα κοιτάκι, comment ça va? Très bien, turquoise, blondon. Σαγίζε, τεσουλιέν. Ένα κιλόμετρο πιέ. Une minute. Ένα λεπτό. Je voudrais aller au cinéma du maintenant, aller des voyages. Πες καλά μπουρμέ! Όχι, μίλα γαλλικά. Εν κιλόμετρα πιες, αγγίζετε σου λιέ! Άντε πάλι με το κιλόμετρα πιες. Αυτά να καταλάβει, ξέρω τι του λέω. Καλησπέρα. Τι γλώσσα μιλάμε τώρα, πού είμαστε? Έλα, μ' ακούτε? Ελλάδα, μπράβο, άρε πατρίδα. Ελλάδα. Μιλάγαμε με κάτι Γάλλους πριν, ναι φίλε μου, έλα. Έλα, μ' ακούς? Σ' ακούμε. Καμήλωσε τη τηλεόραση τελείως, να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Έλα, με ακούτε? Τώρα σας ακούμε. Μην το ξαναπείς. Γεια, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ναι. Ακούμε. Είμαι ο Μάριος, Ολυμπιακός παλιός, από την εποχή του Μπούκοβι είμαι. Ωραία. Και ήθελα να ρωτήσω για αυτή την εκδρομή. Θέλω να έρθω. Ναι. Αν υπάρχει θέση. Πάντα υπάρχει. Υπάρχει, σε ποιον θα δω, για τα εισιτήρια ξέρω στην πλατεία Αλεξάνδρας, αλλά με κάποιον, αλλά θέλω να έρθω σε επαφή για το πούλμαν. Να πάει εκεί να ρωτήσει. Για το πούλμαν, πάλι εκεί θα ρωτήσει. Εκεί θα ρωτήσει, εκεί. Εκεί, ναι, αλλά αυτή μου λέει δεν είναι αρμόδιοι. Καλά, εντάξει, ωραία, θα σας πούμε εμείς κάποιο τηλέφωνο από εδώ ή θα... Ναι, ένα τηλέφωνο σε παρακαλώ. Εντάξει, αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ, μετά όταν κλείσουμε, όχι τώρα στον αέρα, θα σας πει. Το παλικάρι από μέσα, να αφήσετε το τηλέφωνο σας και θα πληροφορηθούμε και θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Πάντως υπάρχουν θέσεις ακόμα. Βέβαια, κάτι λίγες, ναι. Γιατί είπαν ότι χθες μέχρι 12 ανοίγει η προθεσμία, κάτι τέτοια. Όχι, συνεχίζεται. Όχι, συνεχίζεται, δεν συνεχίζεται. Υπάρχει. Κάτι λίγες έχουν μείνει. Όσοι υπάρχουν θέσεις, και θα πάρουμε και άλλα εισιτήρια, μη σε νοιάζει, κύριε Μάριε. Ναι. Θα πάρετε τηλέφωνο τώρα, αφήστε το τηλέφωνο σας. Όταν κλείσουμε και είσαστε εκτός αέρα πλέον, θα μιλήσετε με τα παιδιά μέσα στο κοντρόλ και θα αφήσετε το τηλέφωνο σας και θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς μετά το τέλος της εκπομπής ή αύριο κάποια μέρα, κάποια στιγμή να σας πούμε. Ναι. Μπορώ να πάρω τα παιδιά γιατί μετά θα λείπω. Όχι, τώρα δεν θα κλείσετε καθόλου. Απλά μόλις βγείτε από τον αέρα, θα μιλήσετε με τα παιδιά στο κοντρόλ. Στο κοντρόλ. Εντάξει, κύριε Μάριε, μιλήστε με τα παιδιά κατευθείαν. Ναι. Γεια σας. Τώρα. Γεια σας.
Αυτό ο Πεδουλάκη. Στον επόμενο. Ναι. Αυτό ο Πεδουλάκη η χειρονομία που έκανε εκεί. Τίποτα, μόνο. Τίποτα. Ε. Ναι. Ο Περέιρα του πείραξε. Ναι, βέβαια. Που ναι. Πήγε να δει τα δίχτυα ναι. Γιατί είχε γίνει. Ναι. Που έβαλε τον κολοχάρα ναι. Και πανηγύρισε. Είπα, ποιο είναι, άσε με τι. Αυτό εδώ το Πεδουλάκη. Ναι. Καλά το έκανε. Τόσο θα γίνει. Α, όχι, ρε, πάντα. Δε, αυτά τα περνάνε. Τέλος πάντων, μια κατσαλάκια. Τώρα για τον μπάσκετ έχουν μείνει άλλες τρεις δίκες. Μάγκες κάναμε τις τρεις, έξι θέλαμε, τρεις κάναμε την ΑΕΚ. Άλλες τρεις, ο Πέμπτη ξεκινάνε, Κυριακή Πέμπτη και τελειώσαμε. Παιδιά λέει θα κάνουν συγκέντρωση λέει, πριν τον τελικό, ρε φίλε. Ποιο τελικό. Για τώρα τι πει, μήπως πάνε. Άκου, είχαμε βγάλει μια. Δεν ξέρω. Θα γίνει. Θα μας μπλέξουν πάλι, ρε. Ακού, ναι. Εδώ. Πήγα να πούμε μπράβο. Πούμε και τη Δευτέρα. Να πούμε και τη Δευτέρα. Ναι, εδώ τώρα είχε βγάλει ανακοίνωση 7, ναι. Αν θυμάσαι, όταν ήταν να γίνει ο τελικός, ότι πάμε συγκέντρωση στο Ρέντι, να χειροκροτήσουμε την ομάδα μας, να την ψυχώσουμε που θα φύγει να πάει να παίξει. Τον τελικό. Έτσι και μετά η ίδια η ανακοίνωση έγραφε ότι μετά φεύγει η ομάδα μας, φεύγουμε και εμείς και πάμε στο Παπαστράτιο, που παίζουμε πόλο. Έτσι. Και αυτό το πήρανε η Live Sport. Κατόπιν πληροφοριών, πώς γίνεται, πώς έχουν τις πληροφορίες χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Ναι, χωρίς να έχει άλλο, τι πληροφορίες να έχει γίνει. Για να τεκμηριώσουν αυτό το ανεωσιούργημα. Και αυτό το έκτρωμα που πήγαν να κάνουν με την αναβολή του γηπέδου, λέει ραντεβού θανάτου. Ότι πρόλαβε η αστυνομία ραντεβού θανάτου. Τι ραντεβού, δεν υπήρχε κανένα ραντεβού. Κανείς δεν πρόκειται να συναντιόταν με κανέναν. Ναι. Αλλά το φτιάξατε. Απλά τους βόλευε ναι. Για να διακόψουν, για να μην γίνει το παιχνίδι ένας ακόμα λόγος παραπάνω. Ναι, να έχουμε εκεί λόγο. Να έχουμε, ναι. Καλησπέρα. Και ο πραγματικός λόγος, όπως πάντα, είναι κι εσείς. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, όλες αυτές οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες, φοβάστε και φοβηθήκατε να παίξετε με τον Ολυμπιακό. Είναι, μην μπαίνετε φύλαθλοι του Ολυμπιακού σε άλλη διαδικασία. Ό,τι ακούτε είναι ένα ψέμα. Η πραγματική αλήθεια είναι ότι φοβούνται να παίξουν με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή με το απόλυτο. Η απόλυτη ξεφτύλα που μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε ομάδα που έχει σταθεί για να αγωνίζεται. Να μην κατεβαίνει να παίζει από φόβο και τρόμο και να επικαλείται δικαιολογίες με την αβάντα της κυβέρνησης. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο κύριος Κοντονής, θέλω να ρωτήσω τελικό έλα, να κάνω. Ρε, μπουμπούνα. Ναι, ναι. Έλα ρε μπουμπούνα, που είπε, μόνο που είπες κύριος είπες ψέμα. Άκου ρε φίλε, εδώ μην πέρας τηλέφωνο, πάρε το Μελισσαντίδη, θα τα πάρε, πάρε εκεί πέρα που, πάρε, εκεί που τα λένε τόσο καιρό, θα τα βρείτε. Πάρε στο Σαββίδι, πάρε στο Ολυμπιακή και ο Ολυμπιακή θέλει να ανακοίνει ο αγώνας εδώ και 15 μέρες. Εμείς με το συγκεκριμένο και με τους συνομιλητές του είμαστε σε πόλεμο, έτσι. Είναι με τους εχθρούς του Ολυμπιακού, είμαστε εχθροί, έτσι. Πάρε εκεί που είναι οι φίλοι τους που τα γράφουν ή πάρε στην ώρα για σπορ, πάρε στον γκολ. Τα ξέρουν αυτοί από πριν. Τι θα σκεφτεί. Εδώ έχει μόνο βούρτσες. Βούρτσες και κούπες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ο Φώτης είμαι από τη Μεταμόρφωση, Ολυμπιακός. Γεια σου, Φώτη. Τι μου κάνετε, καλά. Καλά, ρε Φώτη. Τάκη μου, εντάξει, δεν θα μου θυμώσεις, επειδή αναφέρθηκε στον αγαπημένο μου σκηνοθετή, τον Ταραντίνο. Ναι. Μου θύμισες μνήμες που σας είχα πάρει προάλλες και είπα ότι ο Τάκης, εσύ δηλαδή, μοιάζει με τον Λι Μάρβιν και ο Άκης με τον Στίγμα Κουίν. Αυτό δεν σου προσάπτω κανένα παρατσούγλι, άλμα του Θεού. Τι ο Λι Μάρβιν, όπως θα ξέρεις, ήταν ένας μεγάλος ζωπιός. Με όσο αφρός αγαπητούς του την Πιθαρχίνα, την Κέντρα, πρώτον, μόνο με τον Γιώργο τον Λικάρη, άσε με τώρα. Τι είναι, δεν την λέμε. Εντάξει, παιχτικός μόνο. Για λέγε. Τα εκεί, άκουρα τα εκεί. Έλα, άσε να ολοκληρωθώ σε λίγο τη σκέψη μου. Μοιάζει πολύ με κάποιον. Δηλαδή, αν ήμουν, ας πούμε, ο Ταραντίνο σκηνοθέτη, ναι. Και ήθελα να γυρίσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ταινία τη ζωή του Λι Μάρβιν. Ναι. Θα σου έκανα πρόταση. Γιατί του μοιάζει. Ναι. Καταρχάς δεν ήταν κανένα άσχημο ο Λι Μάρβιν, ούτε εσύ είσαι, ας πούμε, και ηθοποιάρα. Και ηθοποιάρα. Είσαι πεδαράς, είσαι αρενοπός τύπος και θα σου έκανα πρόταση. Όπως επίσης και στον Άκη, άμα ήθελα κάπου να γυρίσω. Με ληστεία να ήταν το έργο. Έλα εκεί, ναι. Να γυρίσω, ας πούμε, τη ζωή του Steve McQueen, θα πρότεινα στον Τάκη. Όχι και με καμιά ληστεία, γιατί είμαστε και τσέτουλα, τουλάχιστον να το παίξουμε. Ακή, όχι, είναι μεγάλη απόδραση, μεταλλούδας,
Μιλάμε Νεβάδα Σμιθ. Δηλαδή εμένα θα με βάζεις σε έργο με Καμπόικο. Με Γερμανούς και Αμερικάνους. Όχι, Καμπόικο, Καμπόικο. Όχι, στα Καμπόικα τα νερό. Λοιπόν, για το ήθελα να φέρει και στον αγαπημένο μου. Τι? Άμα ήταν λέει Καμπόικο, ακούς κύριε σκηνοθέτα. Δεν ρωτώ σαν... Δεν έχεις σε Καμπόικο. Ήταν λέει Ινδιάνος. Στο χρυσάφι του Μακένα, εκεί που έπαιζε ο Λιμάνι. Α, Μακένα, ναι, μπράβο. Ο Χλαχώμα, ρε φίλε. Τώρα, παιδιά, να έρθουμε στο... Όχι, είναι καλός, μοιάζει πραγματικά. Το χάει σαν παράλληλο. Έλα, ρε, αφού σου τυπάς να μου, ωραίος, τώρα μη είδε. Ναι. Εγώ επειδή σας θεωρώ φίλος μου, παίρνω έτσι. Αλλά επειδή ποτά έχεις για Ταραντίνο, μου έκανε εντύπωση. Λέω είναι ωραίο να μου βλέπει Ταραντίνο. Ταραντίνο μόνο βλέπω. Λοιπόν. Πότε άρχισαν τα γυρίσματα? Λία συντόμως. Παιδιά. Κάτσε να πάρουμε το κύπελο μεθαύριο και μετά το κύπελο κανονίσουμε. Ναι, ναι. Το κύπελο στη Βουδαπέστη. Ναι, ναι, αναφερθήκατε προηγουμένως. Άκου φίλε και τον Κούρο, και ο Κούρος, τον ξέρεις τον Κούρο. Ο Κουροσάβα. Τον ξέρεις αυτόν. Κύριε Κουροσάβα, ναι, βέβαια. Μην τον κόβεις τώρα, Κουροσάβα. Να λέμε όλα, όλα. Το ξέρεις κάποιον. Αυτοκρατορία των αισθήσεων και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, Κουροσάβα. Είναι συνεφίλ, εντάξει, τα ξέρω. Αλλά εγώ έχω πιο πολύ αδυναμία στον Ταραντίνο. Ρε φίλε, και τα αίματα, πώς κάνουν και πετάγονται έτσι στον αέρα, ας πούμε. Τα θυμάσαι. Εκείνο με το σπαθί, εκεί το. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε τώρα και για την ομάδα μας. Τι? Να πούμε και για την ομάδα μας. Ναι, αν δεν πες και αυτό, δεν πήγαμε... Εντάξει, είναι ποικίλη σύλληση η εκπομπή. Ποικίλη σύλληση, σωστός. σωστός ο Άγης. Αναφερθήκατε προηγουμένως στη βαθμολογική διαφορά... Μισό λεπτά, κύριε Τάγη. Αναφερθήκατε προηγουμένως στη βαθμολογική διαφορά που έχουμε από το δεύτερο, το τρίτο κτλ. 40 βαθμούς. 43 από τον ΠΑΟΚ. 43. Αυτό... Δεν είναι βαθμολογικό πλεόνασμα. Είναι πουτσογενές πλεόνασμα που έχει ο Ολυμπιακός. Τράπεζα σπερματός. Έτσι είναι ρε μάγε, πουτσογενές πλεόνασμα. Βάζουμε έχουμε το σπερμα στην τράπεζα και το... Κατά το πρωτογενές, να παραφράζω. Ναι ρε παιδά, έχει βίντεο, κατάλαβες. Έχουμε και εμείς τους καταψύχτες. Λοιπόν... Άντε παιδιά, και να σε καλά σκηνοθέτη. Γεια σου σκηνοθέτη. Γεια σου Δευτέρια μου, γεια σας. Γεια σας, πάμε και σε... Ξέρεις με ποιο πρέπει, έτσι η φωνή του ξέρεις με ποιο σκηνοθέτη είναι να μου μοιάζει. Με τον Καραγιάννη. Έλα, μιλάμε για ποιότητα ρε Τάγκη. Τι είναι τα σατανάδες στα σχολεία. Γιατί είναι μόνο ο Ταραντίνο, δεν ξέρω. Ναι, σατανάδες στα σχολεία και... Όχι Αγγελόπουλο, εκείνο που το πήγα και βλέπα... Τι είναι ο Αγγελόπουλος, τι ήταν αυτό το αξιοθρύνητο... Εντάξει Τάγκη, πρέπει να ακούσα. Ρε εσύ, τι έβλεπες κάτι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Είχε τρελαθεί ο κόσμος για την εποχή. Δεν είχε τρελαθεί, είναι ποιότητα. Ποιότητα, κάτι δέντρα, κάτι παιγαργούς. Τι είναι αυτό, μια ώρα ήταν εκεί. Γι' αυτό είναι. Ταραντίνο! Εμπρός. Πάμε σε διάστημα. Πάμε σε διάστημα. Λοιπόν. Άρα και από ό,τι βλέπεις, κοίτα εδώ. Έτσι από χτες, έτσι, το στομάχι με το αλάτι που βάλανε. Θα με δηλητηρίασει. Παρεμπιπτόντως τώρα στο ταβερνάρα, στα... φοβερή ταβερνάρα. Αλλά μετά όλοι φύγατε παγωμένοι. Εγώ έφαγα, τα πήγαμε, τα βγαλάμε. Άσε. Με το αλάτι μαλαΐο, το μπέρδεψε με το κανονικό. Πρέπει να υπάρχει βίντεο, ποιος έχει. Όλα είναι καταγραμμένα. Να πω όνομα, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρω να σας πω και για τον Γκάι Ρίτσι, Άκη. Τι. Μετά το... Ταραντίνο, ίδιοι είναι αυτοί, έτσι παραφέρει. Ναι, περίπου. Πιο μεγάλος είναι ο Ταραντίνο. Πού, σε ηλικία. Όχι, ρε, σε σκηνοθεσία. Εδώ είμαι με τον Γκάι Ρίτσι. Ναι. Ναι. Δυο καπνισμένες γκάνες. Το Σνάτς. Η Αρπαχτή, το Ροκαρόλα. Τα ξέρω, ρε. Έλα, Τάκη, το... Το Θουβού. Α, δεν είναι του. Αυτό δεν είναι του. Ο Καραγιάννη είναι αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στράτος από κέντρο. Γεια, Στράτο. Στράτος από κέντρο. Έλα, φίλε. Έλα, Στράτο. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τι ομάδα είσαι, ρε, φίλε, από κέντρο. Βάζελος είναι, Βάζελος. ΣΥΡΙΖΑ είμαι, Κοντονής είμαι. Πήγε τα κόρη μου στην Κουμουντούρου. Αφού στο κέντρο πήγε. Πίπλα είσαι ρε, πήγαλα στη τηλεφωνά ρε. Πόσο πλάκας είσαι ρε. Κι άμα δεις και αποδείς,
Θα τα φας τα κολλάκια σου. Τα κολλάκια σου θα τα φας. Πήγαινε... Τα πάντα να μην γίνει ο αγώνας. Θα τα φας τα κολλάκια σου. Πήγαινε και στην κομμάτια. Πέριμε να δεις και τούτη ντε και τη... Τη Τζαπού φιλή. Και του Φορτούνη και φιλή. Του Μπάρντου και του Τουρμάζ. Τη φιλή. Και του... Τι? Τη φιλή. Του, του Κασάμι. Εντάξει. Εσύ άκου, ό,τι θέλεις, πήγαινε και σε αγόρι μου στην Κουμουντούρου, θα βρεις όποιο θέλεις. Και άμα δεν βρεις και είναι και τα γραφεία κλειστά, θα εξυπηρετηθείς και στην πλατεία Κουμουντούρου. Έχει κοινό. Υπάρχουν γύρω γύρω, ό,τι λες στις συμβουλές του Ισραήλ, θα εξυπηρετηθείς. Άσε μας εμάς. Πήγαινε και εσύ βρες κανένα πήγαινε εκεί πέρα, σπίτι, άνοιξε κανένα σπιτικό, άνοιξε και σπιτικό. Καλησπέρα. Να έχετε και λίγο χύμω. Διαβάσει με μετά. Λοιπόν. Μόνο ερωτήσεις. Μόνο ερωτήσεις. Κάτσε να το κάνω μια ερώτηση. Μάγκες, θα τα πούμε στο τελικό. Α, όχι, ένας Αριανός από Σαλονίκη. Φίλε, εντάξει, μακάρι να... Κοίτα, να πάτε μαγείρεμα. Θα λέμε όλα. Θα πέσει, φίλε Αριανέ, τέτοιο σφάξιμο που δεν το έχεις ξαναδεί. Να διαμαρτυρηθούμε, ρε φίλε Αριανέ, μήπως μας ακούσει και εμάς ο Κοντονής και βάλει κανένα διαιτητή. Ναι, ρε, και γιατί δεν βάζει. Δεν βάζει εκεί διαιτητές, ρε. Μόνο ποδόσφαιρο. Είναι όλα καλώς καμωμένα. Ό,τι του λέει ο άλλος. Να βάζει και στο βόλεϊ παντού, να μπαίνει. Να βάζει διαιτητές αφού έχει τέτοια γνώση. Στο βόλεϊ. Και στο σε όλα, πόλε, σε όλα, ρε. Ναι. Σε όλα, ρε. Πολύ να, να είναι αρχιδιαιτητής αντί για υπουργός. Όχι, αρχι... Τι να είναι. Τίποτα, δεν ξέρω ορισμός, τι μπορεί να είναι. Ορισμός, μόνο ναι, ορίζει, ναι, τι ναι, να ορίζει, ναι. Καλησπέρα. Αλλού ορίζει, αλλού θερίζει. Τι να θερίζει. Εμπρός. Πάντως αφού. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Βασίλης από Νέα Φιλαδέλφεια, Ολυμπιακός. Γεια σου, Βασίλη. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί τώρα την άνοιξα. Μπορούμε πουθενά για τη γιγαντοθόνες, για το τελικό να το δούμε. Να μαζευτούμε πολύ. Ρε φίλε, υπάρχει τεχνικό θέμα. Άκου τώρα. Τι να, κάτσε το πω. Να πάει στο σπίτι να δει τον αγώνα τώρα. Δεν στο αγώνα, άκου. Δεν κάτσε, ρε. Επειδή ρώτησε, είχε συζητηθεί αυτό το πράγμα, να ξέρει, ναι, στι τάξει των οπαδών και αυτά. Υπάρχει θέμα συγκεκριμένο με τη. Με, και η Νόβα ή ο ΤΕ είναι. Ο ΤΕ TV. Γιατί σου λέει. Είναι δημόσια προβολή, καταλαβες. Να ήταν σε ελεύθερο κανάλι, μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Με τον ΟΤΕ δεν μπορείς να κάνεις, σου λέει πρέπει να πληρώσεις συνδρομή. Οι άλλοι έχουν πληρώσει συνδρομή, τι απάνω να το δουν εκεί. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτή είναι η ξεφτύλα του Κοντονή που κάνει τελικό κυπέλλου. Παγκοσμίως δεν έχει ξαναγίνει. Ημέρα Τρίτη, ημέρα Τρίτη και κλεισμένο των θυρών. Ελπίζουμε, ρε φίλε, να τελειώσει. Είναι ξεφύλα του Υπουργού. Όχι, ελπίζουμε. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Αφού έγινε τέλος πάντων όλα καλά. Ας τελειώνουμε τώρα με το παιχνίδι αυτό να δούμε τι θα γίνει. Εμπρός. Έλα, φίλε. Εντάξει. Όπως τέλειωσε και ο Κουρούρης κάποτε, θυμάστε με τον Ρότσα. Πάμε, πώς δεν θυμόμαστε. Με τον Κουλούρη και τον Ρότσα. Αν δεν είναι. Ποιο να πρωτοθυμηθούμε, ρε φίλε. Πώς γίνεται, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς γίνεται. Και όλοι οι υπουργοί, όλες οι κυβερνήσεις είναι με αυτούς. Αυτός, ο Κουλούρης, ρε παιδιά, είχε ένα κάλο στο κεφάλι για μένα. Γιατί προσπαθούσε να μιλήσει όπως μίλαγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ό,τι φράση έλεγε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, την έλεγε και αυτός. Νομίζω ότι ήταν ρε, να μας πολέμα και ένα σπουδαίο. Φίλε, Ευαγγέλη, πώς είναι το όνομά σου, είπε. Χριστόφορος. Πώς το πέτω, έφυγε. Λοιπόν, εδώ μας πολέμαγε. Ακούστε να δείτε ποιος πολέμαγε τον Ολυμπιακό. Ποιοι πολεμάνε τον Ολυμπιακό, τι στήριξε. Ένας που βάφε τα μάτια του. Έβαζε eyeliner στα μάτια του. Και αυτή είναι η πολέμη του Ολυμπιακού. Καλησπέρα. Και τους έχουν και άλλη σημαία τους. Ότι αυτός θα σας κάνει, θα δείτε τι θα μας κάνει. Για μας κάνει. Εμπρός. Για μας κάνει. Το πολύ πολύ να χυθεί το eyeliner. Πού ήταν. Εμπρός. Τα ακούω εκεί από τις γυναίκες. Ναι. Αλλά τα βάζουν εκεί άντρες. Hello. Έλα. Hello. Ναι. Hello. Έλα. Ναι, okay, okay. I am calling from Nottingham Forest. That's alright, yeah, that's alright. Right. No problem, no problem. That's okay. Alright. Go fuck. Go to the forest and after wait and go over fuck. There. Brasta, go fuck. Go to the forest and wait and go over there. Yes. And we come and call together. Yeah, yeah. Έλα, μόλις το έχεις κοινές κουφίτσα, έρχεται ο κακός ο Λίκος εκεί στα δάσκες. Εμπρός. Στην Nottingham. Κάτσε με το Γιαννάκη να σου κρατάει λίγο παρέα. Ο φίλος του Ρομπέν. Εμπρός. Hello. Είπες και hello.
Έλα φίλε, καλησπέρα. Waiting over there. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι, έλα. Καλησπέρα. Γεια. Έλα φίλε. Μ' ακούτε. Ναι, ναι. Μ' ακούμε. Καμήλες στην τηλεόραση, είσαι να μας ακούσεις από τηλέφωνο. Έλα, να μην έχεις κάτι τέτοιο. Okay. Κωνσταντίνος από Βίρονα. Ναι. Ομάδα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τον Ολυμπιακό σήμερα. Ο. Τι ομάδα. Μ' ακούτε. Ολυμπιακός από Βίρονα. Ολυμπιακός. Ναι. Ολυμπιακός. Εντάξει. Πάμε φίλε μου, έλα. Τι. Λοιπόν, ήθελα να μάθω τώρα τι θα γίνει με μια χρονιά. Θα κάνουμε καμιά μεταγραφή ή έτσι θα μείνει η ομάδα. Έτσι θα μείνει. Έτσι θα μείνει σίγουρα Ολυμπιακή. Θα πήρε να το κόλλει. Παίζουμε την τρίτη μπάλα. Θα πάρεις μετά από 20 του μήνα που αρχίζει η προετοιμασία. Ρε, είσαι εσύ Ολυμπιακός. Είσαι Ολυμπιακός. Άστε ρε που είσαι Ολυμπιακός. Που αγανάκτησες, θα τα κάνουμε καμιά μεταγραφή. Πάρε εκεί πέρα το άλλο του που κάνατε στον Παναθηναϊκό που έκανε ανοιχτή. Πώς το λένε, ερχείς ανοιχτή καρδιά, πώς το λένε αυτό. Bypass, πώς το λένε, που το πήρατε εκεί πέρα. Πάρε εκεί πέρα και ρώτα. Θα πάρετε κανένα ρε που να είναι σο. Δεν ξέρουμε ρε φίλε. Που να μην έχει πρόβλημα. Μπήκα ως και κούτσενε. Παρουσίαση παιχτών. Εμπρός. Πήρες να πάρουμε. Καταρχήν δεν θα πάρουμε, ορίστε. Του λέω εγώ δεν θα πάρουμε. Έτσι θα. Έχουμε 40 παίχτες. Για 5 χρόνια να μείνουμε έτσι θα είσαστε μείον 30. Ό,τι ομάδα και να είσαι. Και έτσι να μείνουμε έτσι. Γι' αυτός τώρα, ναι. Αντί να διαφερθεί πως θα βάλουμε ναι. στην ΑΕΚ, ναι. να πάρουμε το κύπελλο τέλος πάντων, να πάρουμε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, να πάρουμε το ευρωπαϊκό στο πόλο, ενδιαφέρθηκες. Είσαι Ολυμπιακός, θα σου πω εγώ τι είσαι. Θα σου πω εγώ, άσε να το πω εγώ. Λοιπόν, πες εσύ γιατί θα πω. Αν έπρεπε να κάνεις μια ερώτηση, έπρεπε να πάρεις κάπου σε μια εταιρεία χρωμάτων και να πεις τι πρέπει να βάλω, Μίνιο πρώτα ή να πάω, πώς να το πάει το βάψιμο. Είμαι ο γεια σας, είμαι ο τάδε Πογιατζής, θα πεις. Ναι, να πάρω βιβεχρόμ. Ναι, άσε, να πάρω με Μίνιο, ναι. να πάρω... Τα για βαπορίσια χρώματα. Ποια κρατάνε περισσότερο. Πάρε το Μίνιο που σου λέει ο Άκης και πάρε και το πινέλο. Και τρέβα σε λεωφόρο. Σας κοροϊδεύουν και διαφέρθηκες εσύ μια ώρα να πεις ποιο θα πάρουμε. Τα κέρατά σου θα πάρουμε. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Έλα και εσύ. Καλησπέρα. Λοιπόν, κοίτα τα και ξέρω, βλέπουν... Τα κοίτα αλλού. Ξεστραβώσουν στα χάλια της ομάδας σου ναι. και μετά δίνουν εντολές που να κοιτάξουμε. Εμείς σας κοιτάμε στα νότα πάντα. Άστα τα που θα κοιτάξουμε εμείς, ξέρουμε. Όταν σας αντιμετωπίζουμε, που θα σας κοιτάξουμε. Ρε, ξέρεις πως κοιτάτε εσείς οι αγκητζίδες και πάνω εκεί. Όπως κοίταγε ο Αυλονίτης τη Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλη εκεί στο δικαστήριο που πήγαινε το μάτι του ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Ο Γύλος. Έτσι κοιτάτε. Εμπρός. Γεια σου, Φαλικαριά, Γιώργος από Παγκράτη, κάνετε. Γεια σου, Γιώργο από Παγκράτη. Γεια σου, Γιώργο από Παγκράτη. Καλά, έχεις το μάγκες. Εσύ, δόξα το Θεό. Μπράβο. Λοιπόν, κοίταγα ημιτελικό Ευρωλίγκα σήμερα και έβλεπα εκεί τον Ομπράντοβιτς αγκαλιές με τον φίλο του Χριστοδούλου. Ναι, και τι, ναι, ωραία. Συνηθισμένα τα μπουλά, έπεσε το σφάξιμο της χρονιάς του καημένους του άλλους εκεί. Με μικρότερο μπάντζετ το πάλευαν, κερδίζανε 4 πόντους 30 δευτερόλεπτα. Έπεσε το σφάξιμο της χρονιάς. Είχαν συνηθίσει φαίνεται εδώ τις φιλίες. Δεν το είδαμε εμείς που ήμασταν εδώ, αλλά. Αυτοκτονήσανε κι αυτοί. Δεν ξέρω τι έγινε στην παράταση. Άλλο σου λέει, Λαμποράλα, α πούμε, είχε. Τώρα έπαιζαν με τρεις παίχτες, με τον Μπουρούς και άλλους δύο. Αλλά εντάξει, απλά να δείτε τι γίνεται. Δηλαδή, έπεσε πολύ σφάξιμο, μιλάμε στο τέλος, ειδικά για να περάσουν. Στεναχωρία, φάνταστα. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε από τη στεναχωρία. Άκουρε φίλε. Με στεναχωρία, φάνταστα. Όταν παίρνετε τηλέφωνο εδώ και δεν μιλάμε για Ολυμπιακό και μιλάμε για τους Τούρκους και για τους Ισπανούς. Καλό βράδυ. Όχι, σου λέει γιατί έτσι. Εντάξει, μωρέ, και συνδυσμένα τα βουνά από τα χέρια. Ναι, δεν τώρα δείτε, εδώ θα δείτε τώρα στους τελικούς. Που φεύγει και το καλό παιδί. Το καλό παιδί έχει κάτι βίντεο 4 λεπτά καλοσύνες. Το κόντα, παιδί. Δεν τον έχετε δει, το κόντα. Το πιλοίδι, δεν τον έχετε δει. Και πόσους άλλους τους ξεχνάω. Ο κόντας, άκου τώρα που... Καλησπέρα. Εκεί τι γίνεται, δε... Ναι, όχι, εκεί ο Κοντονής έπαιρνε. Δεν έχει εκεί, είναι όλα... Όλα ρόδινα είναι εκεί. Όλα ρόδινα. Αλλά άστα το, πάμε... Ναι, πάμε να γίνει το παιχνιδάκι να τα πούμε μετά. Εμπρός. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Ναι. Να πω, χαρκή να είμαι. Ναι, χαμήλες την τηλεόρασή σου. Χαμήλες την τηλεόρασή σου από την Χαλκίδα. Το τρίτο, ναι. Μπάτο στον κόλο σου. Ναι, 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 ναι.
Προς το παρόν, άκου ρε εσύ. Σας έχουμε βάλει τόσα πολλά που ο πάτος σας είναι σαν τον πάτο του Βαρελιού. Καλησπέρα, ναι. Όχι αυτό που έδειχνε ο... πώς τον λένε, ο Πεδουλάκης. Όχι. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Έτσι ήσασταν Δευτέρα Δημοτικού. Ναι. Ποιο, όχι. Έξι μηνών ήταν έτσι. Σε αυτή τη διάρκεια. Έξι μηνών ήσασταν έτσι. Σε αυτή τη διάμετρο. Και όλοι γάβρο έχετε μπαμπά. Όλοι. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα, Γιώργος από Ψυχικό. Ναι. Καλώς ήρθατε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι, εσάς από το Ψυχικό, σας παίρνουμε για Ψυχικό. Γεια. Τι, Γιώργο από το Ψυχικό. Δεν ντρέπονται να πούνε ομάδα. Ναι, καλώς τα λεφτά. Από το Ψυχικό. Πάρε τον Αλαφούζο. Δώστε μου τα τηλέφωνα, ρε. Πηγαίνετε εκεί πέρα, ρε. Τώρα που δεν έχει γρασία να πιάσουν τα χρώματα καλά, ρε. Τώρα να πάτε, ρε. Δεν κάνει το χειμώνα το βάψιμο. Τώρα είναι, πιάνει καλά. Μου τα λέει και εμένα ένα φίλο του Παναθηναϊκό. Τι έχει τον Παναθηναϊκό. Αν με έχει βάψει όμω. Τίποτα. Αυτό έχει βάψει, ε. Ναι, ρε. Κοψίματα όλα. Και μετά το δώρο έχει ένα καπελάκι δώρο. Ναι. Εμπρό. Μόνο ΑΕΚ. Ορίστε. Τι είπα, περαστικά, είπε. Περαστικά, περαστικά. Τι είπε. Δεν μπορώ, κατάλαβα. Κάτσε εδώ, δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλα τα παρατέλεμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα, Δάκη. Γεια σου, για χαρά. Παιδιά, εντάξει, τώρα ρατσιστικά σχόλια για την Τουρκία δεν είναι ωραία να γίνονται. Ναι, καλώς το. Γιατί, εντάξει, μπορεί αυτοί παίζουν μπάσκετ, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα τι γίνεται, αυτό είναι στο Ευρωλίγκα που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, ξεφτυλίστηκε. Μπράβο, ρε Καραγκιόζη που θύχτηκες για την Τουρκία. Άσε, ρε. Τι έγινε, ρε. Από εκεί έχεις έρθει. Τι έγινε, εκεί μπάσαρδος είσαι. Έλα, σου πω σε βολεύανε σαν το. Ρε, μήπως ήρθα με τον Φιλιππίδη μαζί που θέλατε να μείνετε στις τουρκικές φυλακές που θέλει να μείνει. Ολυμπιακ. Πολύ την αγαπάτε την Τουρκία. Ας πω για Ολυμπιακό τώρα, άκουσα σου πω δύο κουβέντες. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός είναι μόνο η ομάδα που πήρε 2-2. Δεν έχουμε τα βίντεο, ρε Μίτσο. Τα πανωτά. Βγάλεις ένα βίντεο. Εντάξει, αν είσαι Παναθηναϊκός που μάλλον από εκεί θα είσαι, υπάρχει και 42 πόντους, υπάρχει και 35 πόντους. Θα μην τα ξεχνάτε. Και γυναικών και αντρών όπου γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις. Και με στη δεσκούρα. Σαν αθλήματα δεν υπάρχεις πουθενά. Στα ρεσαχνικά αθλήματα δεν υπάρχεις πουθενά. Πουθενά. Υπάρχεις βέβαια στα τηλέφωνα, στα site. Πήγαινε ρε, να πείτε Παναθηναϊκός Δελάμπου που είστε η ντροπή του. Ρε, είστε η ντροπή του Παναθηναϊκού. Αυτή η γενιά που υπάρχει τώρα, κάτι σαν και σένα, είσαστε η ντροπή του Παναθηναϊκού. Να ξέρετε, γενικώ όλων των οπαδών και του Παναθηναϊκού και ειδικότερα αυτή η χρονιά. Όλο ο Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός Δελάμπου. Τέτοια ώρα βγαίνετε, τρεις ώρα βγαίνετε και βάφετε. Πηγαίνετε. Λοιπόν, όλο για Ευρώπη μας τσαμπουνάτε και δεν έχετε παίξει πουθενά. Ρε ψεύτες, ψεύτες, πού νομίζετε ότι παίρνετε τηλέφωνο. Εμπρός. Αλλά σας έρχεται η επιθυμία μόλις βλέπετε τους επιβίτρες σας, είναι και η ώρα περίεργη, ανοίγει η διάμετρος. Αυτή που έδειχνε ο Πεδουλάκης. Εμπρός. Η δικιά σας είναι. Μου ξέρετε. Ναι, έλα πάμε. Έλα πάμε με τους τρελούς. Εσύ. Ο Γιώργος από Καλαμάκι είμαι. Ναι, Γιώργος από το Καλαμάκι. Έχω ζήσει ωραία στιγμή στο Καλασκάκι. Ναι. Τότε με το... που φέραμε τον Νικολάου. Ναι, που φέραμε τον Νικολάου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Άκου, τότε που φέραμε τον Νικολάου, κορόιδο μου, Βαζέλε, είχαμε πάρει τρία σερί ντάμπλ. Ο Γουλανδρής τότε. Τρία σερί ντάμπλ είχαμε πάρει. Α, μετά και είχαμε φέρει και τον Αργυρούδη με στη λεωφόρο κάτω την μπάλα κάτω τα πόδια του γονιού και στο γάμα του Κωνσταντίνου. Εκείνη την εποχή μια και λέει για τον Νικολάου. Μετά τα 30 του άρεσε δηλαδή αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Δεν λες για τους άλλους παίκτες, δεν λες για τον Βιέρα, δεν λες για τον Λοσάντα, δεν λες για τον Τριαντάφυλλο, για τον Περσίδη, για τον Κλέζο, τον Δελικάδη, δεν λες. Δεν λες. Καλησπέρα. Χαιρετίσματα και στο Λοσάντα. Μια που είπα, Λοσάντα, Σαυρόπουλα, αυτούς όλους τα βουρλί, Γιούτσο. Έλα, πάμε, έλα, φιλός. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, ναι. Ναι, καλησπέρα. Mm. Γιώργος Παναθηναϊκός. Ναι, έλα, πάμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, τι μανία είναι αυτή, κάτσε να ρωτήσω εγώ. Τι μανία είναι αυτή με τις ερωτήσεις, ρε. Εδώ πέρα. Τι ρωτήσεις, δηλαδή πώς μας έχετε δει, ότι τα ξέρουμε όλα. Τι να ρωτήσεις.
Να ρωτήσω. Ναι, ρώτα, να δούμε τι ερώτηση θα κάνει. Ρώτα. Πήρα νωρίτερα και είπα πως είμαι από το ψυχικό και μου το κλείσατε. Τι κακό είναι το ψυχικό, λεφτάς δεν είμαι. Είμαι μια χαρά άνθρωπος. Εντάξει, ρε, δεν είσαι. Καλό, μια χαρά δεν είσαι. Είσαι Παναθηναϊκός και παίρνεις και τέτοια ώρα εδώ. Λέγε. Ωραία, εντάξει. Στην κανονική μου ερώτηση. Πάμε στην κανονική σου. Είσαι άφραγκος. Ταπούνι βάζεις. Ναι. Είσαι άτριχος στην κανονική σου ερώτηση. Εντάξει, αυτό ήθελες. Καλά κάνεις και μένεις στο ψυχικό. Όχι, δεν κάνεις καλά. Κατηφόρησε προς τα κάτω να βρεις την υγειά σου. Εκεί πέρα είστε όλοι οι ίδιοι. Δεν χωρίς να θέλω να δείξω. Μάλλον σαν και σένα θα είναι όλοι. Με το σαπούνι που έχεις ευαισθησία. Με το σαπούνι. Λοιπόν, από όλα τα αντικείμενα, το σαπούνι σου άρεσε που σκύβεις και το πιάνεις. Ε? Λοιπόν. Γιατί δεν πιάνεις το χειρόφρονο, ρε. Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Την και στη βάτα. Το σηκώνεις το σακάκι. Το ξεπετιάζεις το γιαούρτι. Εμπρός. Δεν το καλείς στο πόμολο. Εκεί στο ψυχικό. Εμπρός. Ναι. Καλώς. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, ρε παιδιά. Ο Γιώργος ο Παγκράτη με πάνε. Τι κλείνετε το τηλέφωνο. Τι έγινε, Γιώργο. Τι μας είπες εσύ. Κάτι θα είπες. Τι είπα να πω. Μιλάμε, λέμε για το σφάξι μου του Χριστοδούλη. Σήμερα μου κλείνει το τηλέφωνο. Ναι, όχι, ρε, ο Γιώργος από τον Παγκράτη. Ναι, εντάξει, ρε Γιώργο. Εντάξει, πάμε, έλα, πες. Εντάξει, άκου να σου πω κάτι. Ο Τάκαρος να πω, με νευριάζει που λέει για άλλες ομάδες. Μα είναι δυνατόν τώρα να μιλάω για την. Έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να μιλάμε για την Κάχα. Απλά με νευριάζει να αφήσει φάτσε εκεί να του βλέπω να πούμε. Πάντα γίνεται, δεν με νευριάζει μόνο που του βλέπω εκεί πέρα. Δεν βλέπω τη φανέλα του. Ρε, πάτε τώρα. Δεν έχει βίντεο εκεί στο σπίτι σου να βάλει κανένα σέντα εκεί να δει 10 αγώνε εκεί να εσχάσει να πα για ύπνο. Του Ολυμπιακού. Τόσο βλακία κάνετε. Ό,τι βλέπει με αυτού θα εκνευρίζεσαι. Να το ξέρει. Ό,τι σχέση έχει με αυτού θα εκνευρίζεσαι. Αν θέλει να έχει την καρένια σου. Έχει δίκιο απόλυτο. Μου λέει ο άλλο, άκουσε λέει τι είπε ο Θωμαίδη. Εγώ να ακούσω τι είπε ο Θωμαίδη. Αψάχνω εγώ τον πελά μου. Το 1%. 1% χρωματικότητα. Με τον κάθε ψεύτη και τον κάθε λασπολόγο να πηγαίνω εγώ να βλέπω να χαλά την καρένια μου. Και μετά να τα βάζω κάτω. Απλά μου θυμίσαν τα δικά μα τόσα χρόνια να πούμε εκεί πέρα. Τόσα χρόνια το σφάξιμο να πούμε αυτά μετά. Άκου, όχι σου λέω ρε. Και μετά τα βάζω κάτω, ρε φίλε. Είναι και ποιους ακούς. Δηλαδή βλέπεις και τι αποτέλεσμα βγάζουν. Λες, αυτός είναι 15 χρόνια, δεν κάνει τίποτα άλλο. Φάμπρικα ραδιό του Ολυμπιακού. Όλο κάτι έχει γίνει. Άμα τους ακούσεις, πω πω τι έγινε. Ο άλλος ο Τσαρούχας να κάνει και να ρουχιέται σαν απορροφητήρας. Οι άλλοι να κάνουν, ω, μια άλλη τρελή που έχουν εκεί πέρα, που πάει εκεί πέρα μια θεότρελη, μια ξανθιά. Μυαλοπαρμένη να κάνει να στριγγίζει. Εδώ θυμάμαι παιχνίδια. Πάμε στο αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο. Θυμάμαι παιχνίδια να είμαστε 15 πόντους μπροστά και να το γυρνάνε μέσα σε 5 λεπτά να πούμε να γυρίσει το παιχνίδι με τα κινητά screen του Μπατίστ εκεί με τον κόλο. Κάτι τέτοιο να πούμε θυμάμαι. Γι' αυτό τρελάθηκα. Εκεί δεν έχει, ρε, δεν έχει κοντονή εκεί. Δεν έχει. Εκεί γίνονται όλα μια χαρά. Βέβαια. Τι να πω, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να πω στις άλλες ομάδες. Όπως ο Ολυμπιακός, να τους μοιάσω λίγο, να το πάνω σαν παράδειγμα και να τον αναφέρω. Δηλαδή, είμαστε εδώ ένα ξεχωριστό παράδειγμα για την Ελλάδα. Τελείως ξεχωριστό παράδειγμα. Και όπως το Βόλιο, φέτος χάσαμε εκεί κολόφαρδα τον τίτλο, ρε παιδί μου, τους άλλους. Τους πήραμε δύο, χάσαμε τον έναν κολόφαρδα στο Βόλιο. Είδες, παμ, αμέσως μεταγραφάρα. Έμεινε ο Πασέρμας, ο αρχηγός μας. Ήρθε και Στεφάνου. Που τον είχατε φέρει κιόλας εκεί. Μπήραν εκεί, αγκάμε, ο Αντάλο. Μένει ο Φιλίππο, μένει ο Κοκκινάκη, είτε ο Στεφάνου. Θέλει του μανότερου στόχου. Δηλαδή, ο Σουτανόπουλο. Τι γίνεται με την κλάψα και με την κρίνια να φτιάξει ομάδα. Δηλαδή και να τα ρίξει. Όταν δεν έχει λεφτά. Μόνο κλε. Άκουρε φίλε, τη κοντή ψωλή τα μαλλιά τη στένε. Δηλαδή ο λαό δεν είναι ο θυμόσοφο λαό μα. Έτσι δεν έχουν βγει οι παροιμίε. Άκου τώρα που τους δίνεις συμβουλές. Ναι, η βασική προϋπόθεση για αυτές τις συμβουλές που δίνεις και καλώς τις δίνεις, έτσι, και καλόπιστα τις δίνεις, είναι να βάλουν λεφτά και αυτοί οι διοικούντες των σωματείων των συγκεκριμένων. Βλέπεις εσύ κανένα τέτοιο πώς τον ορίζοντα. Εγώ δεν βλέπω. Τι να βάλω, ρε παιδιά, πάτε καλά. Τι να βάλω. Πάτε καλά, κορυδεύουν τον κόσμο εκεί πέρα. Αυτό κάνω. Άλλος λέει, μη κατέβετε, λέει, στο τελικό λέει. Δεν ξεφτυλίζονται μόνοι τους. Ναι. Πάτε καλά, άρα μου. Τι αυτό έκανε ο Κυζηλίκη να πω. Μη κατέβετε. Άκου ένα άλλο, το θυμήθηκα, μπράβο. Είναι 10 χρονών. Λέει, το χαρίζουμε. Τι να χαρίσει, ρε Σαββίδη.
Να χαρίσει το ένα, έχει δύο πρωτάθλημα. Αυτό το ξέρουν, αυτό το ξέρουν. Μην αφού του κλείνονται. Χάσε τρει φορέ και δεν κατεβήκαν εδώ να παίξουν. Για Έλληνε, ντροπή να πούμε αυτά τα πράγματα. Κάτσε λίγο, τα ξέρουμε αυτά. Για να χαρίσει κάτι, δεν πρέπει να είναι δικό σου. Ε, βέβαια. Τι να κάνουμε σε ένα ξένο. Τι συγκρινόμαστε, εγώ το θέλω υποτιμητικό να μιλάμε και για τον Πάουκ. Τώρα συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Πάουκ, τώρα και τον κάθε Πάουκ. Αυτό σου λέει, όχι ρε, με τα χαρίσματα. Λέει το χαρί. Τι να χαρίσει, ρε Σαφίδη. Να σου χαρίσει το κράτος, τίποτα μπορεί. Έτσι. Τι να χαρίσει. Τι να χαρίσει. Έχει τίποτα πρωταθλήματα να μας χαρίσει. Τι να κάνει στην άκρη να το πάρουμε εμείς. Εδώ βγήκε ο Μίλια. Τι να χάρισε τον τελεπού. Στην Μπάγερ να δείτε. Και λέει, είναι βαρετό λέει, να το παίρνει κάθε χρόνο λέει στη Γερμανία η Μπάγερ. Αλλά τι να κάνουμε, εμάς αυτό μας αρέσει. Λέει γιατί αυτή είναι η ομάδα μας, λέει καλύτερη και το παίρνουμε. Δεν έχει εκεί πέρα υπουργό να πει πω από τι είπανε. Ναι, με την Γερμανία το τελεπού. Εδώ εντάξει, αρκεί να μην το παίρνει ο Ολυμπιακός, δεν το παίρνει. Η χειρότερη εκεί, αρκεί να μην το παίρνει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός. Γιατί ρε φίλε, τέλος πάντων, παιδιά τα βλέπει ο κόσμος αυτά και τα ξέρουν και οι ίδιοι παδί τους τα ξέρουν. Δηλαδή, απλά κάνουν το κορόιδο. Δηλαδή, τα ξέρουν όλα αυτά, τέλος πάντων. Περίμενε λίγο. Στην Αγγλία πριν 4 χρόνια περίπου, η Μάντσεστερ είχε πάρει 10 στα 12 χρόνια. Ναι. Το ίδιο κυρίω. Α, η άλλη μόντα είναι που την μπερδεύουν τη Λέστερ. Λέει, να η Λέστερ. Ποια Λέστερ, τι λέγεται με τη Λέστερ εσείς. Η Λέστερ έχει 150 εκατομμύρια μπάτζετ. Το διπλάσιο του Ολυμπιακού. Η Μίτλεσμπρο ανέβηκε τώρα φέτος και πήρε 230 εκατομμύρια. Τι δουλειά έχετε ρε με τη Λέστερ το κάθε αεκάκι και τι. Άκουρε φίλε η ξεφτύλα τους γιατί πώς βγαίνει από το υποσυνείδητό τους. Λέει πήρε η Λέστερ, λέει μπορούν να πάρουμε κι εμείς. Βάζει ο κάθε που μας σκοτίζουν τον έρωτα ότι πόσο μεγάλη είναι η ΑΕΚ, πόσο μεγάλος είναι ο Παναθηναϊκός, πόσο μεγάλος είναι ο ΠΑΟΚ και βάζουν την ομάδα τους στη μοίρα της Λέστερ. Που πέπεσε πέρυσι για να σωθεί από τον υποβασμό. Σκέψου να δεις σε τι απόγνωση έχουν φτάσει που παραλληλίζουν δηλαδή την ομάδα τους με την τελευταία. Και λέει, τι να συγκρίνουμε ρε παιδιά τώρα. Εν τω μεταξύ, όποιος φεύγει από τον Ολυμπιακό, τα ΜΜΕ τον αποθεώνουν. Με το που φεύγει κάποιος τον Ντέκο, το Μίτρογλου τώρα τον αποθεώνουν. Το Μπουρούσι τώρα τον αποθεώνουν. Το Σλούκα το ίδιο. Ναι. Δηλαδή λες και το κάνουν επίτηση. Καλά, να μας χαλάσουν εμάς το κέφι. Και καλά, έτσι. Μόλις έρθουν από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι. Ναι, φίλε, μόλις φεύγουν για αυτούς τους τσάτσους και τους ρουφιάνους τους δημοσιογράφους του Ταλίρου, μόλις φεύγουν αυτοί από τον Ολυμπιακό, αυτόματα γίνονται καλά παιδιά. Ενώ πριν είναι πάντα λιταράδες, πάντα παλιοχαρακτήρες, έτσι. Σε αντιθέσει με τα καλά παιδιά του Παναθηναϊκού που πάντα τα καλά παιδιά, τα μούλικα, έχουν πάει στον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες. Πάντα ο καλύτερος διαιτητής άλλος Λατάνος. Που βρίζανε το Σπανούλι εκεί και τη μάνα του και αυτά γιατί δεν τη έκοψε ο διαιτητής. Πάντα ο καλύτερος διαιτητής άλλος Λατάνος που και ο κάθε έλεγε για ήθος αυτός που είπες, ο Καραγκιόζης έλεγε για ήθος για τον Άρη. Τι ήθος είναι αυτό, πρέπει να έχετε καλό ήθος όπως έχουμε εμείς που συγκεκριμένος έβριζε τα χειρότερα λόγια τότε των άλλων. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ, παιδιά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλά και εσύ. Να πω κάτι, Άκη. Ναι. Θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Στην εκπομπή του αυτού του που πετάει λάσπη και έχει ακροματικότητα 1,5% στον Ολυμπιακό εννοώ. Λοιπόν, όταν έχει κάποιον και θέλει να κάνει μια ερώτηση πονηρή και βρώμικη και ο άλλος τον αρχίζει και του τα λέει χήμα και τον διαψεύδει αυτά που λέει ο Θωμαίδης παράδειγμα. Λέει πάμε σε διάλειμμα. Αυτό θέλω να το προσέξετε. Καταλαβαίνετε. Όταν το στριμώχνω, δεν του βλέπω ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Λέει πάμε σε ένα διάλειμμα, πάμε σε ένα διάλειμμα. Δεν πρόκειται να δω. Θα το θυμάστε αυτό. Τι να το θυμώ. Όταν το στριμώχνουν και δεν ξέρει τι να πει. Καλησπέρα. Όπως, λέει, πάμε σε διάλειμμα. Όπως η ομάδα που υποστηρίζει και ο εργοδότης του, που τι υποστηρίζει τέλος πάντων, στρίβει δια του ημιτελικού, έτσι και αυτό στρίβει δια του διαλύματος. Άλλη μόντα αυτό το στρίβι δια του ημιτελικού. Δρόμο από τον ημιτελικό. Μην πάμε στο τελικό με τον Ολυμπιακό και είναι το μπουκιτσί και κοπατικό. Τι να φέρετε και είσαστε και Παναθηναϊκός. Άντε να βάψετε ερδελάμπου. Άντε να βάψετε. Θέλετε να λέτε και οι αντιπαλοί μας. Έχετε μούρι και παίρνετε και τηλέφωνο. Έλα φίλε και μιλάς. Καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω. Μπορείς. Εμπρός. Μπορείς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάκης από Λάρισα. Ναι. Γεια σου, Λάκη από τη Λάρισα. Θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα για τις ομάδες που δεν κατεβαίνουν. Εάν ο ΠΑΟΚ είχε μια απογορευτική ασχέτως διάταξη
ασχέτως αν προκριθεί στα play-offs, ότι δεν μπορεί να παίξει η Ευρώπη, γιατί δεν κατέβηκε στον ημιλικό και προσβάλλει το όλο σύστημα, το ποδοσφαιρικό, την Νόβα, τον ΟΤΕΤΙΒΙ, τις συμφωνίες. Το ποδόσφαιρο, το ίδιο. Όπως τώρα έχουν ανακοινώσει την ΑΕΚ ότι αν δεν κατέβει... Χαμήλωσε τη τηλεόρασή σου. Άστο, μην του μιλάς. Τώρα έχει... Να προσκεφτούν διπλά αν θα κατέβουν ή όχι. Αυτό το διέκοψα που μίλησες. Και η ποινή του Τζιμπούρ πρέπει να ανακοινωθεί μέσω βίντεο που είναι. Πριν γίνει ο τελικός, για να ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Επίσης ένα άλλο γεγονός. Αυτός που εκπροσωπούσε και πήγαινε στο Θωμαίδη, ο δικηγόρος της Νίκης Βόλου, πήρε 3,5 εκατομμύρια από την... Σουπερλίγκας. Από την Νόβα και σηκώθηκε και έφυγε και δεν υπήρχε ποινή, ενώ μπορούσε να πάρει τα χρήματα σε 3 δόσεις και η τελευταία να είναι κοντά στο Μάιο. Να μην μπορεί να φύγει η ομάδα παίρνοντας τα χρήματα. Αυτά πρέπει να τακτοποιηθούν εν όψη της νέας αγωνιστικής. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο, φίλε μου, ναι. Διότι αυτοί ρίχνουν την ομάδα στη γάμα εθνική, δεν πληρώνουν τα χρέη και σηκώνονται και φεύγουν. Πολύ σωστά μιλάς, φίλε μου. Όπως ύποπτο είναι το θέμα του Απόλλων Αθηνών. Άλλοι από εκεί. Που βάλανε έκτη αλλαγή, λέγεται ότι πήραν τα λεφτά και βγήκανε άλλοι δυο. Από τώρα για τη Super League. Γιατί μαλώνουν για την ΕΠΟ. Η Κέρκυρα υποστηρίζει τον κύριο Μελισσανίδη. Λοιπόν, εντάξει παιδιά μου, δεν πάνε να υποστηρίζουν ποιο θέλουν. Λοιπόν, χαιρετώ και τα λέμε ξανά. Έλα. Εντάξει φίλε. Επειδή κλείνουμε καλό και βράδυ, να σε καλά φίλε μου, ελπίζουμε να τα ξαναπούμε πάλι. Καλά γιατί έλεγες κρίσιμα για πράγματα θα. Και σημαντικά. Καλά να το πεις. Πόσοι έχουν 5 λεπτά ακόμα. Εμπρός. Έλα Τάκη. Ναι. Έλα Τάκη, να κάνω μια ερώτηση. Ακούς. Όχι. Αποφασίσαμε όχι. Θέλω να έχετε γνώμη δικιά σας. Ερωτήσεις τα κέντρα. Να λέτε θα κάνουμε αυτό. Ναι. Τίποτα, θα έρχεστε διαβασμένοι, με τεκμηριωμένα, με προτάσεις. Αφήστε τις ερωτήσεις. Δεν ας ανοίγουμε εμείς τα μάτια. Θα ξεστραβώνεστε μόνοι σας και θα έρχεστε εδώ με προτάσεις. Να μιλάτε στα ίσα. Παντελονάτα. Έχουμε αυτό το χάλι και έχουμε σκοπό να κάνουμε αυτό να το διορθώσουμε. Έτσι θα σας ακούσουμε. Εμπρός. Καλησπέρα σας. Πάλι μασημένο φαγητό θέλετε. Καλησπέρα. Μέρη Ολυμπιακός. Γεια σου Μέρη. Πήρα να πω καλή επιτυχία στην ομάδα που θα την έχει σίγουρα για την Τετάρτη. Τρίτη. Την Τρίτη, συγγνώμη. Και να σας πω και ένα μπράβο για την εκπομπή που μας κρατάτε παρέα. Την Τρίτη μέρα. Λοιπόν, και η ομάδα μας θα συνεχίσει έτσι όπως πάει όλο αυτόν τον καιρό, δυνατά, γερά, και άσους άλλους να λένε ό,τι θέλουν. Μακάρι να μας μοιάσουν όλοι οι υπόλοιποι. Καλή συνέχεια να έχετε. Να σε καλά, Μαράκη. Και καλή δύναμη, παιδιά. Να σε καλά, Μαρία μου. Θα σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ. Να είσαι έτσι καιρή και δυνατή να υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό και να κάνεις και τα παιδιά σου Ολυμπιακούς. Καλησπέρα. Έτσι όπως πρέπει. Άσε που θα γίνουν από μόνα τους. Καλησπέρα. Ναι. Καλώς το ωραία. Πάμε σε άλλη γραμμή. Εγώ νόμιζα ήταν ο Σιώρης Διονύσης. Εμπρός. Τι να έτσι και συμπεριφορά είναι αυτή. Εμπρός. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Γιώργος από το Κατακόκκινο Περιστέρι. Γεια σου Γιώργο. Θέλω να πω καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είσαι καλά. Και να στείλω ένα μήνυμα στα βαζελάκια που ήρθαν πριν από 2 εβδομάδες 15 άτομα για να πιάσουν έναν εδώ στο Περιστέρι.
ότι αυτοί από το Χαϊδάρι, εκεί πέρα αυτά τα δύο τα μικρά, και οι άλλοι Αττικιώτες, οι Ζέλες, όπου βρεθούν, γιατί θα βρεθούν, θα έχουν να φάνε πολύ μεγάλη ευρωπολογικήθα. Να μην γίνονται. Βρέσουν σε εσύ αυτά, κάντε τα λάθη. Καλό θα είναι να μην τα κάνετε. Καλό να μην γίνεται τίποτα. Δεν είναι σωστά πράγματα. Καλό βράδυ, φίλε. Ούτε από τους μένους, ούτε από τους μένους. Βρέσουν εκεί να μιλήσουν και μετά δεν χρειάζεται. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Αντώνης από Βαπτίσια είμαι. Γεια σου. Α, είσαι εκείνος Αλβανός που έβριζες την άλλη φορά. Όχι, ρε φίλε, γιατί να βρίσω. Όχι. Έλα, για πάμε, και... Αντώνη, πάμε. Καλή τύχη στην ομάδα, Ολυμπιακός είμαι και θέλω και χαιρετίσματα να στείλω στο Ιαννάκη και στο Πέτρο. Δεν είναι. Εντάξει, να είσαι καλά, Αντώνη μου. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε έτσι κι άλλο. Έχουμε κι άλλο. Κοίτα, αν δείτε, θέλει να μας κάνει, να μας κολλάσει την τελευταία στιγμή. Ξέρω ποιος είσαι. Έλα. Έλα, φίλε μου. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παντελής από Καλαμάτα. Από Θουρία. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ακούμε. Καμήνε στην τηλεόραση τελείως να μας ακούσατε. Ναι, κλείσε ρε παιδιά, την έχω κλείσει. Εντάξει, εντάξει, επειδή είπες μας ακούτε. Πρώτη φορά περνώ από Καλαμάτα Παντελής. Έλα, Παντελή. Ολυμπιακός από Κουνιά. Είμαι 58 χρόνων, μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούμε. Από εποχή Σιδέρη Ολυμπιακός. Ωραία. Έχω ζήσει όλα τα χρόνια του Ολυμπιακού, Πέτρινα και εμείς και εσύ. Ρε παιδιά, την Τρίτη θα γίνει το παιχνίδι. Ναι, θα γίνει. Ρώμη, Ρώμη. Με ακούτε? Ναι, σ' ακούμε. Θα γίνει. Ναι, σου είπαμε, σου απαντήσαμε, Παντελή. Θα γίνει. Οριστικά. Θα γίνει, έτσι. Ναι, ναι. Εμείς εδώ στην Καλαμάτα ζούμε τον καημό μας, να ξέρετε. Η Καλαμάτα ήρθε τοπικό, έπεσε τοπικό. Τα βλέπω και έχουμε... τον Γεωργούτσο. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Τα ξέρουμε, τον Γεωργούτσο. Το Γεωργούτσο. Ναι. Εμένα ο Ράλης, παιδιά, είναι φίλος μου, ο πρόεδρος. Του είχα πει κάποια στιγμή που έρθει ο Τάσος ο Μητρόπουλος κάτω. Καλό βράδυ, γιατί θέλουμε να δούμε κάτι τώρα. Καλό βράδυ. Άνοιξε την τηλεόραση να δεις εδώ τι και εκείνη. Πιάσα τοπικά τώρα. Παιδιά, εντάξει, πάνω απ' όλα έτσι η εκπομπή είναι του Ολυμπιακού και θα μιλάμε για Ολυμπιακό. Λοιπόν, εδώ, και εδώ, κοιτάω εδώ. Τι να δω, εκεί μέσα ήμουν πάλι και εκεί. Ναι, είπα δεν ήσουν μέσα. Να κοιτάξει, είπα. Κοιτάω, ρε Τάκη μου, κοιτάω. Τι έγινε, να το ξενυχτήσουμε, floor manager. Μέχρι τι ώρα και το σκοπό να μας έκανε. Έλα ρε Rivers, Τάρλατς μέσα. Πατάλας. Εκείνη τη χρονιά φάγανε και 35 πόντους. Ωραία. Την επόμενη μάλλον. Να καληνυχθήσουμε και να πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, πήρα το OK, πήρα το OK. Ο Γκάι Ρίτσι μας αφήσει. Τι τιμωρία κάναμε, τι έχουμε κάνει. Κύριε Ρίτσι, Γκάι. Τι αν και είναι παράδεκα, δεν υπήρχε το μπάσκετ. Να κάτσουμε μέχρι τις 4. Να κάτσουμε μέχρι τις 4, να μην κάνουμε τη Δευτέρα. Να βάλουμε και σόμπες, να δίνουμε τις σόμπες. Τώρα που γνωριστήκαμε, το πάμε σε ρί. Εμπρός. Ναι, ναι, τι εμπρός, τελείωσε. Λοιπόν, λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Δευτέρα εκπομπή. Κανονικά. Θέλω να τη δείτε όλοι, γιατί θα υπάρχει κάτι που πρέπει εμείς οι Ολυμπιακοί έτσι ξηγιόμαστε και θέλω να το δείτε, να δείτε τη Δευτέρα την εκπομπή και για τους άλλους λόγους, αλλά και ιδιαίτερα για αυτόν τον λόγο που θα το μάθετε τη Δευτέρα. Καλό βράδυ. Γεια σας.